Βάλε τα ακουστικά σου. Ωραία. Σ' ακούω, ρε φίλε, για να μην τα βάλω, σ' ακούω. Σε αυτό έλειπε να μην με ακούς. Έχει κολλήσει τώρα, κυλώνεις με το φωτογραφείο που τραβήξα από χθες. Ναι, δεν μ' άρεσε. Γιατί? Χοντρός δείχνω εδώ, ρε φίλε. Είναι αεράτη μπλούζα, ρε Θανάση. Είναι αεράτη, αλλά αυτός που δεν ξέρει το καλλίγραμμο κορμί μου, νομίζω ότι σκεμπέ. Τι σε νοιάζει, ρε Θανάση. Ναι, ρε, εντάξει, παντρεμένος άνθρωπος. Επίσης, το t-shirt είναι φρεσκοπλημένο, φρεσκοσιδερωμένο. Μπράβο, και είναι τετραγωνισμένο. Ναι. Και φαίνομαι σαν μπούλης, ρε φίλε, που έχει πάει στο σχολείο. Ξέρετε τι έχει βάλει η μανούλα του τα καθαρά. Έλα, Τζόνι. Ένα σοβαρό άνθρωπο. Ένα επαγγελματία. Δε εδώ. Φίλε, δεν είναι, εντάξει. Εντάξει, δεν είναι. Κλάιν. Λοιπόν. Καλησπέρα σα. Να τα ξεκινήσουμε λίγο. Και αυτό που γράφει ο Χρήστα στο σχόλιο από κάτω έχει δίκιο. Ο Αντώνης σαν δίμετρο φαίνεται. Είμαστε εμείς λίγο ζουμπάδες. Εμάς ο Θεός μας τα δώσε αλλού. Καλό! Καλό! Ο Δούριος Ύπος. Ο Δούριος Ύπος. Καλό! Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ξεκινάει και επίσημα η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας επιτέλους. Έτσι, η μέρα που όλοι περιμένουμε. Αυτή η Παρασκευή, η τιμημένη και μια και δεν δουλεύω το Σαββατοκύριακο είναι ότι πρέπει. Παλικαρίσια. Αλλιώς όμως είναι στο εξηγήσει. Τα βράδια. Τα βράδια. Έτσι. Πώς λέει και το τραγούδι νύχτα θέλει έρωτα. Ναι. Κατάλαβες. Θέλει όμως και μπαλαντέρ, κύριε και μπαλαντέρ. Θέλει και μπαλαντέρ, τον οποίο εκπομπή θα που αρέσει πολύ, φίλε. Εκπομπή που αρέσει πάρα πολύ και χαιρόμαστε και δεν το λέμε και τώρα. Και άρεσε πολύ και στη συνέντευξη, έτσι. Ναι. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Να ξέρετε, μας γεμίζει και δεν το λέω ειρωνικά. Είναι από τις λίγες φορές που θα με ακούτε να μιλάω σοβαρά το βράδυ. Γιατί τις άλλες φορές που φοράτε δημοσιογραφικό μου μανδύα, μιλάω έτσι αλλιώς σοβαρά. Λοιπόν, μας αρέσει αυτό πάρα πολύ. Μας αρέσει που χαίρεστε με τέτοια θέματα όπως το χθεσινό. Έχουμε φιλοξενήσει κατά καιρούς, ναι, ανθρώπους του ποδοσφαίρου με διαφορετική θεματολογία, όμως όχι με αυτά της πόλης και τα ΠΑΟ, Κάρης, Ηρακλής, δικαστικά, κουλουπού. Και χθες νομίζω ότι. Εντάξει, βοήθησε και η μέρα, ήταν σχετικά νεκρή. Πιάσαμε νομίζω χθες ταβάνι μέχρι το επόμενο ταβάνι το οποίο θα πιάσουμε με έναν άνθρωπο που θα είναι στο Μουντιάλ, τον Αντώνη Σαριόγλου. Μια πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε. Δεν ήταν συνέντευξη, κουβέντα ήταν. Τον γυμναστή της Εθνικής Αιγύπτου. Έτσι. Και άμεσο συνεργάτη του Έκτορα Ραούλ Κούπερ. Βεβαίως, να το γνωρίζει. Και παλιότερα διερμηνέα στον Άρξη, στον Ηρακλή και στη Βέρεια. Βεβαίως, λοιπόν. Με τον οποίο θα έχουμε δεσμεύτη και ο Αντώνης να κατεβαίνουμε χθες. Θα είμαστε σε επαφή. Θα είμαστε σε επαφή και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Θα τον βγάζουμε τον Αντώνη, γιατί σε βλέπω. Λοιπόν, θα τον βγάζουμε τον Αντώνη του Σαριόγλου. Θα προσπαθούμε τουλάχιστον τις παραμονές των αγώνων της Εθνικής Αιγύπτου. Παίζει 15 Ιουνίου με την Ουρουγουάη, 19 με την οικοδέσποινα τη Ρωσία και 23-24 με την Σαουδική Αραβία. Έτσι, παραμονές, τα βράδια, θα τον βγάζουμε. Τον Αντώνη, τον Σαριόγλου. Ήρεμα, ρε φίλε, ήρεμα. Λοιπόν, είναι εκπομπή Μπαλαντέρ, όπως καταλαβαίνετε, για σοβαρά πράγματα δεν είμαστε. Τις πιο πολλές μέρες τουλάχιστον. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Εντάξει, τι γίνεται, το χάθηκε το. Μα με αυτά που χτυπιέσαι, χάνουμε τα. Ζεστάθηκα. Ζεστάθηκες. Ναι. Πήρα φωτιά. Έχουμε και Ευρωλίγκα, Final Four Ευρωλίγκα. Ναι, αλλά εδώ πέρα τι είναι αυτό εδώ πέρα που βγάζει πάνω. Αυτό είναι τώρα, χάθηκε λίγο το. Τι εισαγωγή πίνει. Για όσους δεν το γνωρίζουν, στον πρώτο ημιτελικό, στο Final Four του Βελιγραδίου. Η Φενέρμπαχτσέ του Ομπράντοβιτς κέρδισε με 76-67 την Ζαλγκίρις από το Κάουνας της Λιθουανίας. Είμαστε και προκρίθηκε φυσικά στον τελικό της Κυριακής. Στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό είμαστε στην πρώτη περίοδο. Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας προηγείται 5-2 της Ρεάλ Μαδρίτης. Εκτός για να έχω χάσει λίγα επεισόδια, αλλά είμαστε σίγουρα στην πρώτη περίοδο και το σκόρ είναι σε μονοψήφια νούμερα ακόμα για κάθε ομάδα. Ο Σλούκας, ρε φίλε, τώρα που βλέπω. Ο Σλούκι Λουκ. Ο Σλούκι Λουκ, ναι. Το έχω πει και άλλες φορές βέβαια. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του δεν παραπέμπουν λίγο στον Γκάλι. Από πλευράς προσώπου, ξαναλέω. Μην μου πει κάποιος ότι συγκρίνει τον Σλούκα με τον Γκάλι. Εντάξει, προς Θεού. Όχι πως ο Σλούκας είναι κανένας τυχαίος παίκτης. Αλλά αν τον δεις λίγο και το σκεφτείς. Δεν μου φαίνει, για να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Είναι ένα look-alike, πιθανό. Λοιπόν. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 12. Θανάσης Κυλώνης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα της εκπομπής. Με τον Γιάννη Ζάτση να επιστρέφει πίσω από την κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Θα κάνουμε έτσι μια προαναγγελία του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου που έχουμε μπροστά μας. Με Άρη και Ηρακλή να παίζουν στο ποδόσφαιρο. Με τον Πάκο να αγωνίζεται στο μπάσκετ. Καθώς η ποδοσφαιρική σεζόν για τον δικέφαλο του Βορρά έχει ολοκληρωθεί. Θα πει και ο Θανάσης στοιχηματικά του στο κομμάτι της εκπομπής που εγώ σκέφτομαι διάφορα. Αλλά μετράω αυτά τις πυραμιδούλες που κάνουν. Πώς λέγεται αυτό που έχουμε στους στίχους, ρε παιδιά. Γιάννη, πώς λέγεται αυτό.
Αναβλήθηκε ο Δαζαξιόχ αύριο. Γιατί ρε παιδί. Τυχομόνωση. Τώρα το πήρα ο χαμπάρι. Πώς. Πώς. Μουκοφόν. Όχι. Λοιπόν, θα το γκουγκλάρει. Λοιπόν, θα πήγε θανάσι στα σχηματικά του. Ακόμα δεν βλέπω να έχουμε εικόνα από το δεύτερο παιχνίδι του Final Four που γίνεται στο Βελιγράδι. Θα με ερμηνεύσω λίγο να το, να το στρώσω. FM γεννώ τα μηνύματά σας στο 5-45-26 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Μετά τις 11 θα ανοίξουμε και τις γραμμές σε μια προσπάθεια να μποϊκοτάρουμε τη στοιχηματική ενότητα του Θανάση Κυλώνη και να μην προλάβει να πει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα από ό,τι βλέπω πάντως να πω ότι αναβλήθηκε το Αζαξιό Χαύρι μπαράζ για την άνοδο από την Β' στην Α' Γαλλίας λόγω σοβαρών επεισοδίων μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων έξω από το γήπεδο στην Κορσική. Μάλιστα. Μάλλον, όχι οπαδών. Πρέπει να την πέσανε, από ό,τι τώρα βλέπω εδώ πέρα στη Λεκύπ, πρέπει να την πέσανε κορσικανοί οπαδοί στο πούλμα που μετέφερε την αποστολή της Χαύρης στο γήπεδο και έγινε εκεί ένας σασυρμάς και το μάτς έχει αναβληθεί. Ναι, τώρα το πω τι θα γίνει, θα το ξέρουμε αργότερα. Πάντως έχουμε μάτς σε εξέλιξη, θα τα δούμε. Μάλιστα. Είχαμε και νωρίτερα τελικά αποτελέσματα. Να τα δώσω εγώ τα τελικά. Δώστα όλα. Και τελευταίες αγωνιστικές είναι, όλα, υπάρχει κόσμος που όχι απλά παίζει. Φορτώνει κιόλας. Κοίταξε, αυτό είναι ειδικό, είναι τραβιέται πάνω. Γίνεται, ναι, αλλά είναι τέτοιο. Λίγο. Όχι, εντάξει, είναι λεπτό. Ναι, καταρχήν θα μην τρώσει τον παπά. Αυτό είναι τέτοιο. Μία μπλούζα, δεν είναι. Καλά, ναι, δεν είναι περιμένω. Εντάξει, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι αυτό εδώ. Τι είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Εντάξει, με τον Παπαδόπουλο, σοβαρή εκπομπή. Πώς κάναμε χθες σοβαρή εκπομπή, επειδή υπήρχε και άλλος άνθρωπος στο στούντιο. Ναι. Αλλιώς... Και με έπιασε το πολύ σοβαρό. Ναι, 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 ναι. Καλησπέρα. Έχουμε και λέμε στα τελικά που προηγήθηκαν νωρίτερα σε κάποια από τα, έτσι, από τα πιο σημαντικά παιχνίδια που είχαμε. Στη Γερμανία το Καλσδρούι με ποιον έπαιζε έλξε ισόπαλο χωρίς γκολ. Στην Σουηδία, ναι, στην Σουηδική Αραβία που λένε ορισμένοι, Μπρομαποϊκάρνα Κάλμαρ 2-1. Στην δεύτερη κατηγορία, Γκάις Εσκιλστούνα 0-1 και Γκέφλε Γιόνσεπινγκ 1-2. Στην, πού αλλού είχαμε τελικά, στην Δανία κέρδισε η Μίντλαντ με 0-2. Η Midland, η οποία πάει για πρωτάθλημα με αντίπαλο την συνδιεκδικήτρια την Brøndby, η οποία και αυτή προηγείται 0-2 στην έδρα της ουραγού του ομίλου Horsens. Λοιπόν, νωρίτερα είχαμε Aalborg Nordsjælland 0-0 και Copenhagen Midland 0-2. Στα μάτς που είναι τώρα σε εξέλιξη, αναφέρω μόνο αυτά που έχουν γκολ. Στην Κροατία, Ίστρα, Ρούντε Ζάγκρεπ 1-1 και Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ Τσιμπάλια 0-0. Στην Δανία, στο 55, Horsens Brøndby 0-2. Σκόρη μηχρόνου. Στο Βέλγιο, στα Μπαράζ, Μουσκρόν Λέοβεν 4-0 και Βάσλαντ Μπέβερν Κορτράικ 0-1. Στην Σέριε B, που έχουμε την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου, αναφέρω μόνο τα μάτς που έχουν γκολ. Έμπολι Περούτζια 0-1. Στην Περούτζια που ντεμπουτάρει απόψε ο Αλεσάντρο Νέστα. Μπάρι Κάρπι 1-0. Φροζνόνε Φότζα 0-1. Σπέτσια Πάρμα 0-1. Τερνάνα Αβελίνο 1-1, πριν από λίγο ισοφάρισε η Αβελίνο, σε ένα από τα πιο καυτά φαβορί της βραδιάς, η άλλη ομάδα του Νικόλα του Αναστόπουλου. Ό,τι δεν αναφέρθηκε είναι στο 0-0. Στην Αγγλία, στα Μπαράζ Ανόδου από την League 2, Notts County Coventry 0-1, στο 28 προηγείται η Coventry, η Sky Blues, με τον Μπιαμού από το 6ο λεπτό. 1-1 έχει λήξει το πρώτο παιχνίδι στο Coventry. Στην Ιρλανδία, Bohemians Dundalk 0-1, Cork Bray Wanderers 1-0, St. Patrick's Derry City 1-2 και Waterford Limerick 0-3. Waterford παίζει με 10. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο 0-0, μεταξύ αυτών και το παιχνίδι στην Β' Ισπανίας, Τενερίφε, Sporting Gijón στο 0-0 στο 16. Αυτά σε πρώτη φάση. Στο μπάσκετ λίγο να δούμε πού ευρισκόμεθα. 15-9 προηγείται στην πρώτη περίοδο η Τσέσκα της Ρεάλ. Υπενθυμίζω Φενέρ Ζαλγκύρης 76-67, νίκη πρόκριση για την ομάδα του Ομπράντοβιτς στον τελικό της Κυριάκης. Και νομίζω ότι κάτι άλλο σε πρώτη φάση τουλάχιστον δεν έχω να προσθέσω. Συντάξει, όλα καλά. Πώς ήταν η μέρα σου? Α, χορηγό να πούμε. Χορηγό, φυσικά. Χορηγό, τον οποίο χθες κιόλας λόγω της, του καλεσμένου που είχαμε στο στούντιο ξεχαστήκαμε. Παράσχος! Αναφέραμε μόνο μια φορά. Παράσχος, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως. Ολύμπου 90.
Καλό θα είναι τώρα που είχαμε πάλι την περασμένη εβδομάδα ισχυρές βροχοπτώσεις και ανακατεύτηκαν και τα νερά, έγινε ένα θέμα και είχαμε μείνει και εδώ στο κέντρο για λίγο χωρίς νερό. Καλό θα είναι να προμηθευτείτε από τον Παράσχο φίλτρο. Και φτηνό, κοντά στο 10 ευρώ, 15 ευρώ έχει αναλόγως την ποιότητα και δεν κουμπώνει στη βρύση, μπαίνει από κάτω. Λοιπόν, και είναι, μιλάμε για πολύ υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό, για να μην μπλέκεται με εμφιαλωμένα κτλ. Όλα αυτά θα τα βρείτε στον Παράσχο, στην Ολύμπο 90, φυσικά μαζί με ό,τι άλλο υδραυλικής φύσεως, αλλά και με ό,τι έχει να κάνει με λέβητες αερίου, τα πάντα γύρω από το φυσικό αέριο, στην Ολύμπο 90 και τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-227-005. Παράσχος, ένα όνομα εγγύηση στον χώρο και, εδώ, και πάρα πολλές δεκαετίες. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά, κλείνουμε. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ο Αντώνης λέει, όχι ο Σαριόγλου. Λοιπόν, Θανάση, καλησπέρα. Λέει, θα πεις, λέει, στη διάρκεια της εκπομπής, λέει, σενάρια τελευταία αγωνιστική, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία. Κοίταξε, σενάρια, επειδή είναι πάρα πολλά. Δεν θα τα αναφέρω όλα. Θα σου πω μόνο ποιες είναι οι ομάδες που θέλουν αποτέλεσμα. Τώρα, για το αν κάποιες θα κάνουν τη δουλειά τους και με χει. Αν κάποιες κάνουν τη δουλειά τους ακόμα και άμα χάσουν να τους βολέψουν αποτελέσματα, θα χρειαστούμε όχι μισή ώρα και μία ώρα. Πάντως αυτοί που θέλουν, αυτό εννοώ, εντάξει το προσθέτει, εντάξει θα τα πούμε, ναι. Και για Γαλλία και για Ιταλία. Κοίταξε, στην Ισπανία το φινάλε είναι εντελώς αδιάφορο. Όταν λέμε εντελώς αδιάφορο, στην Πρίμερα Διβιζιόν, έτσι, στη Σεγούντα έχουμε ακόμα τρεις αγωνιστικές. Στην Ισπανία, στην Πρίμερα, στη Λα Λίγκα που λένε πλέον τα τελευταία χρόνια, μας το αλλάξαν από Πρίμερα, μας την λανσάρτωναν σαν Λα Λίγκα Σαντάντερ, είναι εντελώς αδιάφορα τα πάντα. Και πρωταθλήματα και Champions League και Ευρώπες και υποβιβασμοί έχουν λήξει τα πάντα. Σε Ιταλία και Γαλλία υπάρχει θεματάκι, όχι τεράστιο ενδιαφέρον σε όλα τα μέτωπα, αλλά υπάρχει θεματάκι στις ευρωπαϊκές θέσεις και στον υποβιβασμό. Για τα πρωταθλήματα έχουν κριθεί, για Παρί και Γιουβέντους, εντάξει, για την Παρί εδώ και μήνες. Λοιπόν, ούτε για το Europa. Να πούμε καταρχήν ότι στη Γαλλία βγάζει και η έκτη θέση Europa League προκριματικά. Σε Ιταλία και Ισπανία βγάζει πλέον και η 7η θέση. Και μάλιστα μια αλλαγή που, εντάξει, δεν έχει να κάνει μόνο με το στοίχημα, καλό να την γνωρίζετε έτσι και όσοι ασχολείστε με το ποδόσφαιρο. Η κατάκτηση του Europa League προχθές από την Ατλέτικο Μαδρίτης έκατσε λουκούμι και στους Γάλλους, καθώς από εκεί που ο τρίτος της τελικής κατάταξης, η Ligue 1, θα έπαιζε προκριματικά Europa League, Champions League, πλέον και ο τρίτος της Γαλλίας πηγαίνει απευθείας στους ομίλους. Δηλαδή, αν τελειώνει τώρα το πρωτάθλημα, μαζί με τη Μονακό και η Λιόν θα παίζει απευθείας ομίλους. Λοιπόν, θα τα πούμε στην συνέχεια. Εννοείται, είναι τελευταίο γεμάτο στοιχηματικά και ποδοσφαιρικά σουκού της φετινής σεζόν. Από εβδομάδα πέφτουν εξαιρετικά οι ρυθμοί και μπαίνουμε σε Μουντιάλ. Θα αρχίσουμε να κάνουμε και αναφορά στις αποστολές των ομάδων και σε ειδησούλες και σε στοιχηματικές εκτιμήσεις με μακροχρόνια κυρίως στοιχήματα. Πιο πολλές μεγάλες οργανώσεις τα μακροχρόνια πουλάνε παρά τα μάτς της ημέρας, γιατί είναι και πολύ μικρά τα φαβορί. Όταν παίζει, ας πούμε, τώρα Βραζιλία, Σαουδική Αραβία, λέμε τώρα παράδειγμα, δεν είναι στον ιδιόμιλο, πόσο να δώσει ο άσος. 1-0-5 θα δώσει. Είναι κυρίως μακροχρόνια πρώτη σκόρερ, ζευγάρι τελικού, νικητής ομίλου, νικητής διοργάνωσης κτλ. Εγώ το έχω πει εδώ και κάνα μήνα πλάς, ότι έχω παίξει ζευγάρι τελικού Βραζιλία-Αργεντινή 23 φράγκα. Την θεωρώ καλή απόδοση για το συγκεκριμένο ζευγάρι, το οποίο μάλιστα συναντιέται μόνο στον τελικό. Αν τερματίσουν πρώτοι στον ομιλό τους Βραζιλιάνοι και Αργεντίνοι, που είναι σε αρκετά έως πολύ βατούς ομίλους. Αυτό το στίχημα το μετέφερα και στον κουρέα μου, ναι. Έτσι, σε αυτό που περιποιείται, την κόμη μου. Ναι. Την εξαιρετική. Μου λέει, γιατί είναι, ρε παιδί μου, έτσι στοιχηματόμετρο. Και μου λέει, έχεις τίποτα καλό, λέει. Έχεις τίποτα καλό πράγμα. Χατά τρόγια. Και του λέω, αυτός που κάνει εκπομπή. Έχει παίξει, του λέω αυτό. Και μου λέει, εντάξει, θα το τιμήσω και εγώ. Τώρα του λέω, δεν ξέρω τι απόδοση το παίξει, γιατί αυτό το έπαιξε κανένα δύο χρόνια πριν. Όχι, ρε, πριν από 1,5 περίπου μήνα το παίξει. Τώρα πόσο να είναι. Στην εταιρεία που το έπαιξα εγώ παραμένει στο 23. Μέχρι προχθές τουλάχιστον που το τσέκανε παραμένει στο 23. Απόδοση που επαναλαμβάνω έχει υπεραξία, γιατί αν σου επέτρεπε μια στοιχηματική εταιρεία που δεν σου επιτρέπουν να πολλαπλασιάσει τις αποδόσεις που δίνει φιναλίστ η Βραζιλία μόνη της και η Αργεντινή μόνη της, ναι. Δεν παίρνεις 23 γινόμενο. Παίρνεις κοντά στο 17-18 βαριά-βαριά. Ναι. Ο Πάπα, ας πούμε, το έχει στο 18. Δίκαιη απόδοση είναι. Γιατί η Βραζιλία μόνη της για φιναλίστ πληρώνει κοντά στο 3-3,5 και η Αργεντινή μόνη της για φιναλίστ πληρώνει κοντά στο 5-6. Καλά.
Δηλαδή 3-5, 15, 3-6, 18 βαριά. Βάλε πάνω από 18 δεν παίρνει. Ο Παπ το έχει στο 18. Το ζευγάρι τελικού Βραζιλία-Αργεντίνη. Ζευγάρι που δεν το έχουμε δει ποτέ σε Μουντιάλ και δεν έχουν γίνει και λίγα Μουντιάλ. 21ο αυτό τη Ρωσία. Και επαναλαμβάνω, έγινε και κατόπιν μελέτη, έτσι. Αν τερματίσουν πρώτε στου ομίλου του, συναντιούνται μόνο στο τελικό. Και το λέω αυτό για να το κουμπώσω και με σημερινή είδηση που βγήκε. Παραδοχή του Μισελ Πλατινί. Του άλλου τεπισηρά ετών τώρα. Για το 98. Όχι, ακούω. Λοιπόν, ναι, που παραδέχτηκε, παιδί μου, ότι όντω το 98. Τι κάνανε. Είχαν μαγειρέψει την κλήρωση των ομίλων και τα σταυροδρόμια, τα μονοπάτια μέχρι τον τελικό, έτσι ώστε η Γαλλία και η Βραζιλία να μην συναντιόντουσαν εφόσον τερμάτισαν πρώτε στου ομίλου του μέχρι τον τελικό. Αυτό τώρα όμω δεν πρέπει να ερευνηθεί. Και να γίνει. Έχουν περάσει, ρε φίλε, τώρα 20 χρόνια. Άρα 2018 δεν... έχουμε. Άρα δεν... Άντε και ερευνηθεί. Δεν έπρεπε να το πάρει η Γαλλία. Θα το αφαιρέσουν από τη Γαλλία 20 χρόνια μετά. Τι έκαναν. Εντάξει, το πολύ μπορεί να μπει κανένα φυλακή ο Πλατινί. Λέμε τώρα. Εντάξει, αυτά... Ήταν τότε. Τότε. Τότενες, Τότεναμ. Μπορεί και να ήταν. Δεν θυμάμαι, αλλά μπορεί και να ήταν πρόεδρος της UEFA. Ναι. Ή μπορεί να ήταν. Ξεστή, μπορεί να ήταν στην, μέσα στη FIFA τότε. Γιατί νομίζω ο πρόεδρος της UEFA έγινε μετέπειτα. Αρχικά ήταν κάτι σύμβουλος του Μπλάτερ στη FIFA και μετά νομίζω αυτό μόλις και έγινε. Πρόεδρος της UEFA. Αλλά το παραδέχτηκε στη σημερινή του συνέντευξη. Ότι το μαγειρέψαμε και μάλιστα εσείς νομίζετε λέει, ότι δεν γίνονται και από άλλους διοργανωτές ας πούμε τέτοια μαγειρέματα σε μεγάλες διοργανώσεις. Και για να το λέει ο Πλατίνη που τα έχει ζήσει από μέσα εδώ και πολλά χρόνια, όλο και κάτι θα ξέρει. Λέει Θανάση, λέει, μπορείς να μου γράψεις λέει, πού το έπαιξε 23 απόδοση στην εταιρεία που λες είναι 20, λέει, δεν το πουνίξε ακόμη, λέει, αλλά θα το... εντάξει, στο γράφω, ορίστε, σε αυτή να μην κάνουμε και διαφήμιση. Λοιπόν, αν διαφημίζονταν στο Λίμπερο, πολλοί φορές να το λέγαμε. Αλλά αφού δεν διαφημίζεται, ας τα στάξετε, κυρία μου, να το πούμε κιόλας το όνομά σας. Όχι, το έχει ανάγκη βέβαια συγκεκριμένη. Είναι άλλωστε και η μοναδική στοιχηματική εταιρεία στον πλανήτη που δεν διαφημίζεται σε κανένα μέσο ενημέρωσης. Ακούγεται σε αυτήν την εκπομπή, δεν χάνει, φίλε. Σε κανένα, όταν λέμε μέσο ενημέρωσης, ραδιόφωνη τηλεόραση. Μόνο σε ομάδες, έχει και δική της ομάδα τρόπον τεινά. Να πούμε και παραπάνω, θα την καταλάβετε και η λιγότερο μοιημένη. Λοιπόν, τι άλλα. Τι άλλα, Τι άλλα, τώρα, κατά μεταξύ, έχει σκάσει μια πολύ κακή βροχή. Δεν μ' αρέσει αυτό. Καθόλου. Έφυγα από την Περαία με στεγνές καταστάσεις και έχω κατέβει στο κέντρο και ρίχνει καρέκλες. Δεν κατάσταση αυτή τώρα. Δηλαδή, φτάνει, μας έχει μουλιάσει. Και την Κυριακή έχουμε να πάμε και σε βάφτιση. Δηλαδή, για το Θεό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. 2-0 η Μπάρι, 1-2 η Αβελίνο το γύρισε, 0-2 η Coventry, 0-1 η Cobb Ramblers στην King Harps. Και ισοφάρισε και η Έμπολης 1-1, Παλέρμο 0-1, Πάρμα 0-1, αυτά είναι τα σημαντικότερα γκολ. Υπάρχει, ρε φίλε, περίοδος που να μην έχει ποτέ ούτε ένα παιχνίδι. Κανένα, όχι. Πάντα θα έχει κάτι. Νομίζω ότι 365 μέρες το έχουν απλώσει έτσι το καλεντάρι, είναι και ξέρεις, είναι σε διαφορετικές υπήρους. Γίνονται τα πρωταθλήματα άλλες χρονικές στιγμές. Δηλαδή, τελειώσει τώρα τα. Δηλαδή, ας πούμε, το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα παίζει καλοκαίρι. Γιατί στη Λατινική Αμερική έχουμε. Όταν εμείς έχουμε χειμώνα, αυτοί έχουν καλοκαίρι. Και όταν εμείς έχουμε καλοκαίρι. Το αντίστροφο, κάτι που γίνεται όχι σε όλα τα μέρη της Βραζιλίας. Εντάξει, γιατί η Βραζιλία είναι και τεράστια. Κάτι που γίνεται, ας πούμε, και στην Αυστραλία. Είναι. Αλλά καμία μέρα δεν είναι εντελώς καινή. Απλά λίγες μέρες, 2-3 μέρες μέσα στις 365 του χρόνου. Έχει λίγα παιχνίδια. Ας πούμε, την πρωτοχρονιά έχει λίγα μάτς η παραμονή πρωτοχρονιάς. Δηλαδή, πρωτοχρονιά παίζουν οι Άγγλοι, οι Τούρκοι και οι Βέλγοι, νομίζω πλέον παίζουν πρωτοχρονιά. Ναι, αλλά εμείς είναι ελάχιστες μέρες. Εμείς, ναι, εμείς καθόμαστε πρωτομαγιές, καθαρές Δευτέρες. Εμείς, όλος ο χρόνος. Εμείς πώς έχουμε κάνει και καμιά Κυριακή, καθαρά Κυριακή, για να την πέφτουμε. Όλος ο χρόνος είναι μια αργία. Πραγματικά. Αλλά έτσι που λες ο Πλατινί, ήταν είδηση που εντάξει, δεν το λες ότι έσκασε βόμβα, γιατί λίγο πολύ, εντάξει, ειδικά για το συγκεκριμένο Μουντιάλ του 98, είχαν ακουστεί και είχαν γραφτεί πάρα πολλά, κυρίως για τον τελικό. Και για την παρουσία κυρίως του Ρονάλντο στον τελικό. Με θυμάσαι? Που είχε θέμα τότε. Που είχε θέμα, ήταν πριν να παίξει. Να μην παίξει και τελικά λένε ότι η Nike τον υποχρέωσε και υποχρέωσε τη Ομοσπονδία της Βραζιλίας να τον βάλει να παίξει έτσι ώστε να έχει άλλη γκλαμουριά ο τελικός και τα λοιπά. Και φάγανε τρίμπαλο τελικά. Έτσι. Θυμάσαι του σκόρερ? Όχι. Ο Ζιντάν έχει βάλει. Λιζαραζού έβαλε. Όχι. Ο Ζιντάν έχει βάλει σίγουρα, νομίζω δύο. Πάντως έχει βάλει σίγουρα ένα. Νομίζω έχει βάλει δύο και τα δύο με κεφαλιές. Κουιζάκι. Ποιος έβαλε. Τώρα θα μου πεις να τον γκουγκλάρουν. Έτσι γρήγορη απάντηση, να φανεί ότι το έχετε. Ποιος έβαλε, νομίζω και το τελευταίο, το τρίτο γκολ της Γαλλίας
στον τελικό του Stade France το 98. Θα τον γκουγκλάρω κι εγώ. Ε, όχι, δεν τον γκουγκλάρεις, φίλε. Να, σε, να βοηθήσω, όχι. Είχε κοτσίδα. Κάποιος έστειλε. Ο Didier Deschamps. Ναι. Ναι! Όχι, ρε, ναι, λέω στον Αντώνη που το έστειλε κατευθείαν. Ναι. Και Ιταλία, στα γαλλικά Βραζιλία. Το όνομά του σημαίνει μικρός. Τι, στα? Στα γαλλικά το όνομά του, το επίθετό του σημαίνει. Ναι, Petit. Petit. Ναι. Εμμανουέλ Petit. Ο μέσος της Arsenal. Αυτός δεν είναι τώρα προπονητής κάπου στην Πορτογαλία? Όχι, εκείνος είναι άλλος Petit. Άλλος εκείνος είναι άλλος Petit. Πορτογάλος. Ναι, 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 ναι. Αχωνευτούλης λέει ελαφρώς. Ναι, δεν ήταν από τους. Και χαρακτήρας λίγο τσοκλανάκος ήταν η αλήθεια. Τσοκλανάκος. Ήταν και αρκετά σκληρός χαφ. Παρά το, την τελικά τη φιγούρα του, τα ρίχνε τα κλωτσίδια του. Ναι, ναι. Αλλά ήταν αποτελεσματικός. Ο Εμμανουέλ Petit. Ο Εμμανουέλ Petit. Λοιπόν, FM κενό, τα μηνύματά σας. Όπα. Στο 545. Ζωντανό, σε θέλω. Θα με φάνε, θα με φάνε. 24-18 η Τσέσκα. Εδώ τι, φινάλε. Εδώ είναι, κάτι περίμενε. Τι έγινε εδώ πέρα. Τι είναι αυτό, ρε. Λοιπόν, τι είναι αυτό, ρε. Πρώτη περίοδος Τσέσκα, όμως, σε Ρεάλ Μαδρίτης 24-18. Η μίχρονα στην Σέρι Μπίο, που εκεί είναι κυρίως το ενδιαφέρον. Αναφέρω μόνο τα μάτια που έχουν γκολ. Έμπολη Περούτζη 1-1. Μπάρι Κάρπι 2-0. Η Μπάρι δείχνει να το καθαρίζει. Με Γκαλάνο ή Γαλανό και Μπριέντσα. Φροζινόνε Φόντζα 0-1. Φόντζα που λέει και ο Παλομπαρίνη. Σαλερνιτάνα Παλέρμο 0-1. Σπέτσια Πάρμα 0-1. Με την Σπέτσια να χάνει πέναλτι με τον Τζιλιαρντίνο για να ισοφαρίσει. Και Τερνάνα Αβελίνο 1-2 με ανατροπή. Ο Σινιόρι έβαλε την Τερνάνα μπροστά στο σκορ, την πεσμένη ουραγό Τερνάνα, και το γύρισε η Αβελίνο με δύο γκολ του Αναστόπουλου, με Αντερμάνι και Καστάλντο. Αχ μωρέ, τι κρύο. Αναστόπουλος δε φίλε. Εντάξει. Βαλνατό ρε βέβαια. Βαλνατό ρε, πήγε εκεί. Όσο πετυχημένος ήταν. Και έκανε σαν μεγάλη καριέρα. Όσο πετυχημένος ήταν σαν παίχτης, άλλο τόσο αποτυχημένος σαν προπονητής. Κοίταξε, και προπονητικά όμως την έχει κάνει την καριερούλα του. Εντάξει, δεν τον λες κάτι το ιδιαίτερο, αλλά την έχει κάνει την καριερούλα του. Εντάξει, Άρη, πας Γιάννενα, πού αλλού έχει δουλέψει. Από το πουθενά. Πού αλλού έχει δουλέψει από καλά ονόματα. Όφι, ναι. Εντάξει, δεν είναι και να πεις. Είναι ένας άνθρωπος ειδικών αποστολών και τίποτα περισσότερο. Ναι, όντως. Χρειάζονται και αυτοί όμως, ρε φίλε. Χρειάζονται και αυτοί. Χρειάζονται οι Αναστόπουλοι, οι Αλέφαντοι, είναι και αυτοί, οι Σούλτες, οι Παπαδόπουλοι, οι Μπάμπιδες, οι Τενέδες. Είναι και αυτοί οι χρήσιμοι. Ποτέ. Είπαμε, σε αυτό, σε αυτό το μίζερο και διεφθαρμένο ελληνικό ποδόσφαιρο, χρειάζονται κάποιες τέτοιες φιγούρες. Εντάξει, νομίζω ότι με την έκφραση φιγούρες δεν. Όχι, δεν το λες υποτιμητικά. Ναι, ρε παιδί μου, δεν δίνουμε πάτημα για χλεβάσμο. Πάντως χρειάζονται τις φιγούρες. Χρειάζεται μια διαφορετικότητα σε επίπεδο προπονητών. Γιατί αν ήταν όλοι σοβαροί προπονητές και τα λοιπά, σοβαροί εννοώ, ξέρεις που κάπως πρέπει. Εντάξει. Δεν είμαστε ένα κάπως πρέπει πρωτάθλημα, άρα δεν μπορούμε να έχουμε και μόνο κάπως πρέπει παράγοντες, ποδοσφαιριστές και προπονητές. Θα θέλαμε να μην την πληρώνουμε εμείς, ρε φίλε. Εντάξει, εμείς την πληρώνουμε, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Μεγάλη κουβέντα κι αυτή. Με τον Αλνατό. Να σου πω κάτι, και εμείς, ας πούμε, σαν επαγγελματίες δημοσιογράφοι, εμείς πληρωνόμαστε είτε απευθείας είτε παράπλευρα από αυτό το μίζο ελληνικό ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, ή από τον αθλητισμό γενικότερα, πες το. Δηλαδή, ο απλός φιλάθλος το πληρώνει κιόλας. Βέβαια, πολλοί που πλέον έχουν σταματήσει το πληρώνουν, ναι, γιατί τα γήπεδα τα πιο πολλά έχουν αδειάσει, τα διαρκείας έχουν πέσει. Έχουμε στηρίξει τη δουλειά μας αυτό. Πάρα πολύ σε όλες τις ομάδες. Εντάξει. Μάρε φίλε, έχει πέσει πολύ επίπεδο του προϊόντος και ο κόσμος το αντιλαμβάνεται αυτό, τουλάχιστον κάποιοι, όχι όλοι. Εντάξει, κάποιοι είναι πιστοί και ακολουθούν και... Οπα. Cork City Brave 2-0, για πες, κάτι πήγες να πεις. Όχι τίποτα, κάτι είδα, 10.30 πήγε, μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά Γιάννη μου, κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Για να ανοίξουμε τον κύκλο. Επαναλαμβάνω, πριν πάμε στο διάλειμμα, ναι. Το παιχνίδι των Μπαράζ Ανόδου από την Β' στην Α' Γαλλία στο Αζαξιό Χαύρι αναβλήθηκε λόγω επεισοδίων ντούκορση ικανών οπαδών στο πούλμα που μετέφερε την αποστολή της Χαύρης στο γήπεδο, το Φρανσουά Κοτί. Κοτί, λοιπόν. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, Γιάννη Ζάτση, και επιστρέφουμε με τη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 37 λεπτά μετά από τις 10. Ακούτε Λίμπερο 107,4, Μπαλαντέρ με Θανάση Κυλώνη και Νίκο Παπαδόπουλο πίσω τα μικρόφωνα της εκπομπής. Καλά, σχεδόν. Ένα, δύο, τρία δάχτυλα.
Ακούμε ένα ταλαντούχο συγκρότημα, το οποίο τώρα βγαίνει στη, στη μουσική πιάτσα. Ναι. Σκόρπια! Λοιπόν. FM γεννώ τα μηνύματα στο 545-26. Μετά τις 11 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμούλες. Προσπέρασε Ρεάλ. Έκανε το comeback που λέει και η Άντζελα στη δεύτερη περίοδο. Α, το, το βάλες, είναι 36-37. Ναι, γιατί πήγε, είχε χαθεί πριν. Έχουμε το μάτι τηλεόραση. Φίλε, κοιτάει από το στην πρώτη περίοδο ήταν μαύρη οθόνη, είχε πέσει το σήμα. Εντάξει. Ωραία, σε άλλο στούντιο. Σε άλλο στούντιο, φίλε. Σε άλλο στο στούντιο του στο τέτοιο BBC Radio 5. Στον ερωτικό, ο εκείνο ο τύπο. Ο, θα μιλήσουμε με σκύλιο Γιάννη. Λέει και ζηλεύω το κραγιόν σου. Γιατί όταν σε φιλώ, μπαίνει ανάμεσά μα. Δώσε τη μουσική. Είναι ερωτικό. Και κανένα ρέψιμο έχει φύγει κανένα φορά σε κανένα αυτά τα τάμπ. Ζηλεύω το κραγιό σου. Λοιπόν, να ξέρετε ένα βιντεάκι τώρα κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Δεν ξέρω πώς το λες, θα νομίζει κανένας. Όχι, δεν είναι τσοντάρα. Σχετικά με την τελευταία γνωσική στη Β' Ιταλίας, στο Spezia Parma 0 που είπαμε ότι έχασε απέναντι ο Τζιλαρντίνο. Πρώην παίκτη τη Πάρμα. Η Πάρμα με νίκη ανεβαίνει στην Σέρια. Ανεβαίνει, νομίζω, όχι ανεβαίνει, νομίζω πάει για τέτοιο, για τα μπαράζ ανόδου, για τα play-off. Η Σπέτσια είναι αδιάφορη και ο Τζιλαρντίνο, πρώην παίκτη τη Πάρμα, μεταξύ άλλων, γιατί έχει παίξει στη μισή Ιταλία, το στέλνει το, το πέναλτι επιδεικτικά ψηλά. Και από ό,τι διάβασα το ρεπορτάζ, 10 λεπτά αργότερα ο προπονητή τη Σπέτσια τον έκανε αλλαγή. Κλασικά πράγματα στην Ιταλία και όχι μόνο. Στην Τζιλαρντίνο, respect. Όλα. Λοιπόν, Γιάννη, πάρε την Ελένη την Μπούντου. Ναι, πάρε την εκδική και, και απευθείας άνοδο. Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα ρεπορτάζ των ομάδων της πόλεως. Να, εδώ πέρα μου λένε ότι σε ακούμε και είναι λες και ακούμε ερωτικό. Βεβαίως, είδες. Έχεις ερωτική φωνή, ρε φίλε. Εντάξει. Είναι, είναι ο Λίμπερο, 7,4. Σε είναι. Χρήστος Μπάρλας. Ακούτε τον Μπαλαντέρ με τον Θανάση Κυλώνη και τον Νίκο Παπαδόπουλο στα μικρόφωνα μέχρι και τις 12. Θα πάμε έτσι μπάσα. Τι καράγκιος. Θα πάμε. Κοίτα να σου πω κάτι εγώ. Καλά περνάμε. Όχι, εγώ, εγώ να ξέρεις. Εγώ, κοίτα, αυτή η εκπομπή εμένα, το έχω πει πολλές φορές, με απελευθερώνει από αυτό το ξύλινο που έχω λόγω της δουλειάς. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν μπορώ τώρα όταν ασχολούμαι με το τα βασικό κλισέ, αντικείμενό αυτά, μου, ναι, το οποίο ναι, ναι. είναι το ρεπορτάζ, να παίρνω, έτσι, ναι, ναι. να παίρνω τηλέφωνο, ας πούμε, να παίχτη. Και του λέω, τι. Είναι σε πάρτι γενεθλίων. Το Τζορμπά Τζόγλου πάρε τότε. Και άμα το και ο Τζόρμπα δεν μας νοιάζει. Θα πάμε στις μεγάλες ομάδες πόλης. Είναι, είναι σε πάρτι δικών της γενεθλίων. Από προχθές που είχε ή... Ναι, εντάξει, άμα είναι με την... Να πάρουμε Τζόρμπα. Α, πάρουμε Τζόρμπα. Εντάξει, δουλειά έχει. Πάρουμε Τζόρμπα, λοιπόν. Ναι. Δύο παιδιά, οικογένεια κτλ. Τον βλέπει το σπίτι του. Όλο τρέχει από εδώ και από εκεί. Τι έλεγα, Θανάση. Τι λέγε, έλεγε Τσέσκα Ρεάλ 36-37. Ναι, πέρα το απολαμβάνει. Ναι, πέρα μα ακούει και η διατροφή. Όχι, ναι, ναι. Μας ακούει... Κοίταξε, και εγώ το αντιμετωπίζω σε αυτό το δύο ώρο. Γιατί και εγώ ρεπούμε στα κείμενά μου που τα στοιχηματικά. Εντάξει, δεν γράφω. Το, το προσεγγίζω πολύ το θέμα με βαθμολογίες. Τι θέλει κάθε ομάδα. Εντάξει, που και που πετάω και μια σαχλαμάρα μέσα έτσι λίγο να σπάσει το κείμενο. Ο πάγος. Αλλά. Αλλά είναι να δώσω, δύο χαλάρο. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στη διατροφολόγο μου, η οποία μας ακούει αυτή την, τη στιγμή και έχει αναλάβει να με επαναφέρει σε, σε νορμάλ. Ναι, γιατί έχει ξεφύγει φιλόντως 120 κιλά. Εσύ. Θανάση, έχω κάνει εδώ πέρα κοιλιά. Έλα ρε φιλόντα. Εντάξει, αυτά, αυτά είναι μωράκια, ρε. Θα με, με βάλει κάτω η ρόνα να με στρώσει, να φτάσω 65-66. Μη σε βάλει κάτω για, και για άλλα θέματα. Δεν ξέρω, είναι, είναι ελεύθερη κοπέλα. Είναι δεσμευμένη, παντρεμένη. Δεσμευμένη είναι. Δεσμευμένη. Ωραία, εντάξει, η ρόνα γράψε λάθος. Ένα αστιάκι κάναμε, μην, μην Γιάννη, κόψε λίγο αέρα, κόψε λίγο αέρα, κόψε λίγο αέρα. Αχιρό, μην γράφεις λάθος. έχουμε Δημήτρη Σωματζόγλου, δεν έχουμε. Δεν έχουμε, ωραία, δεν πάω και υπάρχει σαν οργανισμός, θέλει κάτι, όχι, εντάξει. Δεν νομίζω να έχει κάτι σημαντικό σήμερα, έχει τίποτα αμάν αμάν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τι να έχει μόρα, εντάξει, έχει τελειώσει και η σεζόν, έχουν φύγει όλοι για διακοπές και υπάρχει γενικότερα μια έτσι σιγή ηχθείως μέχρι να αρχίσουν να βγαίνουν τα μεταγραφικά. Εγώ που δεν έχω ασχοληθεί, το είπα. Και άμα μπει τώρα στο 24, μην μπει,
Έτσι είναι η κατάσταση. Λοιπόν, το μόνο που διάβασα σήμερα για τον ΠΑΟΚ και είχε να ενδιαφέρον είναι ότι ο αθλητικός, ο κ. Σιμιτζόγλου Αγγελέας είναι. Ναι. Λέει ότι μελετάει τις γλώσσες του Λουτσέσκου. Λουτσέσκου. Ναι. Εντάξει, το τράβηξε λίγο ο Λουτσέσκου. Είναι λίγο... Έχει παρασυρθεί πάρα πολύ για αυτό. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, η κεντρική ιδέα του σωστή είναι, ναι, αλλά έχει ξεφύγει λίγο. Ναι, έχει ξεφύγει, ναι, ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Θα μπορούσε να κρατήσει λίγο πιο ήπιους τόνους. Στα του Άρη. Για να πιάσουμε λίγο μια μεγάλη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αν και θέλω πάρα πολύ να συνεχίσω να μιλάω έτσι. Μιλά έτσι. Τσεσεκά Μόσχας, Ρεάλ Μαδρίτη. Όχι, κάτσε, άσε το, κουράζει, φίλε, κουράζει. Θα μας αλλάξουν. Κύλιασε, ναι, ναι, ναι. Κύλιασε, κύλιασε, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο Άρης έχει αυτό το παιχνίδι τον Πασαρακό την Κυριακή, αδιάφορο βαθμολογικά, αλλά έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον από, για άλλους λόγους, το συγκεκριμένο μάτς, γιατί είναι το τελευταίο εντός έδρας για τον Άρη στο Κλειάνης Βικελίδης. Κλείνει μια σεζόν ο Άρης έτσι μπροστά στο κοινό του, για τελευταία φορά θα αγωνιστεί η ομάδα, μπροστά στο κοινό της. Το Βικελίδης, για να το πω έτσι κάπως λογοτεχνικά, θα κλείσει τις πόρτες του σε μια δύσκολη τετραετία, μια ψυχοφθόρα τετραετία, για όλους μας, πρώτα για τον κόσμο, για τους παίχτες και για όλους όσους βρισκόμαστε γύρω από αυτόν τον οργανισμό που λέγεται Άρης Θεσσαλονίκης. Και φυσικά νομίζω ότι ο πιο βασικός λόγος που έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον το μάτι της Κυριακής είναι ο Ντάρσι Νέτο, μια... Αν μη τι άλλο, μεγάλη. Αυτό σταματεί το ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, ναι. Mm. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική προσωπικότητα για τη σύγχρονη ιστορία του Άρη και όχι μόνο βέβαια. Ο Νέτο, ο οποίος σε ψηφοφορία, σε αυτή την ψηφοφορία που έκανε το SDNA το τελευταίο διάστημα για τον κορυφαίο Άρη όλων των εποχών, ήταν, επιλέχθηκε ως ο καλύτερος δεξιός μπακ του Άρη. Ήταν σε μια αμυντική τετράδα με Γιάρο, Φυρό και Πάλα. Ναι. Ο Ντάρσι Νέτο. Εντάξει. Μεγάλη είναι τιμή. Μια μεγάλη προσωπικότητα. Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος αποχαιρετάει το ποδόσφαιρο, κρεμάει τα παπούτσια του. Βέβαια, τον ποδοσφαιριστή θα δυσκολευτεί λίγο να τον βγάλει από μέσα του, γιατί τουλάχιστον με άτομα που έχω μιλήσει και έχουν σταματήσει το ποδόσφαιρο, όλοι μου έχουν πει ότι είναι πολύ δύσκολο να αποβάλεις από τη μια στιγμή στην άλλη τον ποδοσφαιριστή από μέσα σου. Δηλαδή, από συνήθεια θα σκεφτείς ότι την επόμενη μέρα θα πρέπει να πας στην προπόνηση. Ενώ δεν θα πας στην προπόνηση ποτέ. Αξίζει ο κόσμος να βρεθεί για τον Νέτο στο γήπεδο την Κυριακή. Νομίζω ότι έχει εξελιχθεί σε πρόσωπο του συγκεκριμένου αγώνα με το φινάλε του παιχνιδιού στη Σπάρτη και με τις αναρτήσεις χιλιάδων φίλων του Άρη στα social media, με κεντρικό έτσι, σημείο αναφορά στον το Βραζιλιάνο. Θα υπάρχουν και αυτά τα ειδικά μπλουζά, τα ειδικά, ναι. Τα συλλεκτικά μπλουζάκια, ας το πούμε, που θα τυπώσει η ΠΑΕ και ήδη διατίθεται από την μπουτίκ με το εισιτήριο. Υπάρχει βέβαια και κάποιο που μπορεί να το πάρει χωρίς το εισιτήριο. Κοίταξε, πάντως, αν έχει καλό καιρό την Κυριακή, μην περιμένεις πολύ κόσμο. Όχι, το συγκεκριμένο μάτς πιστεύω θα έχει. Δεν λέω ότι θα είναι άδειο το γήπεδο, αλλά αν έχει πολύ καλό καιρό, θα έχει σίγουρα λιγότερο κόσμο από ό,τι θα έχει αν είναι βροχερός ο καιρός και βροχερός. Αν δεν είναι καιρός για μπάνιο, ας πούμε, να σου το θέσω έτσι. Και τι ο Θεσσαλονικιός και σε μάτς που έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον κτλ. Εντάξει, θα μια φάει και το πάμε για να μπάνε τώρα πιο απασγήμπα αφού τελειώσει, θα ανεβήκατε. Μια δεκάρα Θανάση θα έχει. Ναι, εντάξει. Μπορεί να έχει και παραπάνω. Είναι πάντως μια καλή συγκυρία για τον κόσμο, γιατί είναι και το τελευταίο παιχνίδι, είναι και ο Νέτο που αποσύρεται την ενεργό δράση, είναι ότι και το συγκεκριμένο μάτς αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να στείλεις ένα ηχηρό μήνυμα επιστροφής εν ώψη της νέας σεζόν. Δεν θα κάνει, δεν είναι φιέστα, δεν είναι τέτοιο πράγμα. Είναι ένα αντίο μέσα σε καλό κλίμα, να το πούμε έτσι. Κλείνουμε την πόρτα σε μια δύσκολη τετραετία. Άσχετα, υπάρχει ακόμα ένα μάτς με την Καρδίτσα την επόμενη Κυριακή, στον οποίο θα τραβηχτούμε νομίζω εμείς τουλάχιστον περισσότερο με τουριστικές διαθέσεις και απλά θα πάμε στο γήπεδο σε εκείνο το μάτς. Το Νέτο θα το δούμε και στην εντεκάδα, για να πάμε και σε αυτά. Πολύ πιθανό είναι να τον δούμε σε ένα ρόλο που δεν τον έχουμε συνηθίσει πάρα πολύ, δηλαδή σε ένα ρόλο, σε ρόλο του επιτελικού μέσου. Δηλαδή πίσω από τον φορ είναι μια σκέψη του Δημήτρη Σπανού, όχι δεξιμπακ δηλαδή, για να πιστεύω εγώ, διαβάζοντας έτσι λίγο πίσω από αυτή την επιλογή του Σπανού, για να του δώσει και την ευκαιρία σου να σκοράρει στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του.
του Νέτο. Με τον Διαμαντόπουλο φυσικά στην επίθεση, τον Καντιμίρη στο τέρμα, τον Δελιζή με τον Σόζα στα στόπερ, τον Τζανακάκη με τον Βαλεριάνο στα άκρα τη άμυνα, τον Μουμίν με τον Ιντζόγλου στα χαφ. Είπαμε τον Νέτο στο 10, τον Πλατέλα με τον Μπαργκάν στι πλευρέ και τον Διαμαντόπουλο στην κορυφή τη επίθεση. Έτσι. Αυτή είναι η πιθανή εντεκάδα που θα δούμε του σωμάτου τη Κυριακή από τον Δημήτρη Σπανό. 5 η ώρα θυμίζω το παιχνίδι. Τα εισιτήρια θα διατίθεται και αύριο από την Μπουτίκ από τις 10 μέχρι τις 3 και την Κυριακή θα υπάρχουν δύο εκδοτήρια ανοιχτά, Παπαναστασίου και Αλκμίνης, και εκεί θα υπάρχουν μπλουζάκια τα οποία είναι σωματωμένα στην τιμή των εισιτήριων, αλλά θα είναι περιορισμένος ο αριθμός τους. Μεγαλύτερη ποσότητα μπλουζάκια θα είναι φυσικά στην Μπουτίκ, όπου και από εκεί θα μπορείτε να προμηθεύεστε τα εισιτήριά σας για το μάτς Κυριακής από τις 12 και μετά όμως. Ανήμερα του παιχνιδιού. Πάντως, από ό,τι κοιτούσα λίγο και τον καιρό, νομίζω ότι θα έχει καλό καιρό την Κυριακή. Κάτσε να δούμε. Γιατί δεν είναι μόνο το νομίζω... Είναι και η βάφτιση του άλλου. Τι, την Κυριακή, από ό,τι θυμάμαι, θα έχει υψηλές θερμοκρασίες σχετικά. Θερμοκρασίες, ναι. Θερμοκρασίες, τάκι, ψηλές. Θα έχει συννεφιά. Λέει για μπάλα είναι ιδανικός καιρός. Να μην πάρω τι μπουφάν δηλαδή. Τι μπουφάν, ρε. Τι μπουφάν, τι πάρω. Τι πάρω το ζόμπι, ζόμπι. Σκοντρό πρόβλημα με την πουφανά. Λοιπόν, κάτσε. Έχεις μπλέξει άσχημα. Πού σε βρήκαμε σε λοιπόν. Ούτε στα πατατάκια. Ούτε στα πατατάκια. 3 η ώρα, 26 βαθμούς, ασθενής βροχή. Πάρτα, φιλιά. Πάμε στον επόμενο. Σπάρτα. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Άρα θα πάω έτσι μπουφάν. Λοιπόν, αλλά κάτσε. Το θέμα την ώρα της βάφτισης τι καιρό θα έχει. Εκεί στο βαθύλακο που θα πάτε στη βάφτιση. Που θα ταξιδέψουν. Δεν θα έρθει. Εσύ δεν θα έρθει, γιατί την κόρη η οποία. Εγώ, ναι, έχουμε παράσταση μπαλέτου, φίλε. Όπου θα είναι και φέτος ο Αλέξης Κοστάλας τελικά θα προλογίσει την. Καλησπέρα. Και θα παρουσιάσει την όλη εκδήλωση. Ναι. Λοιπόν. Να ολοκληρώσω λίγο. Βεβαίως, ναι, λοιπόν, δεν πήγα στη διακοπή. Ο Θόδωρος Καρυπίδης παραμένει στην Σανχάη για επαγγελματικές του υποθέσεις. Σήμερα είχαμε και μια media day στην οποία μίλησε ο Σόζα με τον Πλατέλα. Και για τον Πλατέλα ξέραμε πάνω κάτω την επιθυμία του να παραμείνει. Για τον Σόουζα είπε ότι η προτεραιότητά του αποτελεί ο Άρης και ελπίζει να συμφωνήσει με την ομάδα. Εγώ το έχω πει εδώ και καιρό, χωρίς δεν θέλω να το παίξω έξυπνος, γιατί μπορεί και να μην γίνει κιόλας, έτσι. Ότι ο Σόουζα, δικιά μου αίσθηση, συνέστηση το βασίζω περισσότερο και προσπαθώντας να ψυχολογήσω λίγο τη σκέψη του ποδοσφαιριστή, θα μείνει στο τέλος. Πιστεύω εγώ. Μπορεί να τελειώσει το πρωτάθλημα, να μην τα βρούνε και να φύγει. Εγώ τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω τώρα. Θα περιμένω να τελειώσει η σεζόν και θα φανεί το ότι θα γίνει. Πάντως απέφυγε να μιλήσει για το αν θα μείνει ή όχι. Έδειξε πάντως ότι θέλει. Και προτεραιότητα θα δώσει στον Άρη. Θα περιμένω να τελειώσει η χρονιά και θα δούμε τι θα γίνει με τον Πορτογάλο. Αυτά όσον αφορά τον Άρη, σου δίνω το σκητάλι για τον Άρη. Μάλιστα. Αφού πω ότι στις καθυστερήσεις μιλούσε η Horsens. Χόρσενς Μπρόνμπι 1-2. Λοιπόν, και ενώ στην Β' Ιταλία εξακολουθεί να χάνει η Φροζινόνε, αποτέλεσμα που αν μείνει έτσι, θα τη στοιχήσει και την απευθεία άνοδο και θα στοιχήσει και αρκετά λεφτά, έως πολλά λεφτά σε πολλούς που ασχολήθηκαν με το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε στον Ηρακλή. Θα ξεκινήσω από κάτι μη αθλητικό, αλλά πολύ πιο σημαντικό. Χθες ξεχάστηκα, το παραδέχομαι, λόγω του καλεσμένου που είχαμε και τα λοιπά και τη συζήτηση που ανοίξαμε για Μουντιάλ, ήταν άκουσα ενδιαφέρουσα. Να δώσω και εγώ με τη σειρά μου τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Κώστα Τσιργογιάννη, ο οποίος χθες εντελώς ξαφνικά έφυγε από τη ζωή. Εγώ είδα το ποστάρισμα στο Facebook από τον γιο του και πραγματικά, επειδή τύχαινε να τον γνωρίζω κιόλας τον Κώστα, και πολύ νέος άνθρωπος, στα 50 κάτι του, 52-53, πάρα πολύ νέος. Εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ έτσι... καλλιεργημένος άνθρωπος, μεγάλος Ηρακλειδέας, είχε διατελέσει και επί σειρά ετών αναπληρωτής πρόεδρος στον Γυμναστικό Σύλλογο, στον Ερασιτέχνη δηλαδή. Ηρακλειδέας, δηλαδή γριά, βαμμένη γριά, από την κορφή μέχρι τα νύχια και πολύ καλός, σοβαρός άνθρωπος, οικογενειάρχης. Εντελώς ξαφνικά χθες έφυγε από την ζωή και κυδεύτηκε χθες το απόγευμα. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Και γενικότερα στην οικογένεια του Ηρακλή που έχασε ένα από τα καλύτερα της παιδιά. Λοιπόν, παίρνοντας τώρα στα πολύ πιο πεζά, ο Ηρακλής αύριο έχει διπλή αποστολή
και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Μάλλον θα πω και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο, γιατί το παιχνίδι του μπάσκετ είναι πολύ πιο σημαντικό από το ποδοσφαιρικό. Αύριο το απόγευμα γίνονται και τα δύο εκτός έδρας αμφότερα. Στις 5 ο Ηρακλής παίζει στην Πάτρα με τον Απόλλωνα, με στόχο να φέρει την σειρά στην ισοπαλία, να κάνει το 2-2. Κάτι που είναι και υποχρεωμένος να το κάνει, καταδικασμένος των εισαγωγικών, καθώς αν χάσει αύριο από τον Απόλλωνα, ολοκληρώνει τα play-off, την σεζόν για φέτος, το τμήμα μπάσκετ. Αν ισοφαρίσει αύριο, αν βγάλει διπλό στο κλειστό της περιβολάς εκεί στην Πάτρα και κάνει το 2-2, επαναφέρει την σειρά για ένα τρίτο και τελευταίο παιχνίδι όσον αφορά τα play-off στο Ιβανόφιο την ερχόμενη Τετάρτη, εκεί όπου αν καταφέρει αύριο να ισοφαρίσει, νομίζω ότι ο Απόλλωνας δύσκολα θα γλιτώσει. Έδειξε να το έχει, γιατί πήγαν Τετάρτη στο Ιβανόφιο, το είδα το παιχνίδι, έδειξε να είναι την δεδομένη χρονική στιγμή σε καλύτερο momentum ο Ηρακλής. Ο Απόλλωνας που από ό,τι λένε έχει και εσωτερικά προβλήματα με απληρωσίες και τα λοιπά. Εντάξει, κάτι το οποίο φυσικά πολλές ελληνικές ομάδες σε όλα τα αθλήματα λίγο πολύ το αντιμετωπίζουν, ασχέτως αν σε κάποιες ομάδες βγαίνουν προς τα έξω αυτά και σε κάποιες γίνονται μούχτι, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, στον Απόλλωνα πάντως υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Αποχώρησε και την περασμένη εβδομάδα ο Νίκος Οικονόμου. Με υπηρεσιακό προπονητή έπαιξε την Τετάρτη στο Ιβανόφιο. Δεν γνωρίζω αν έχει βρεθεί νέα έτσι μόνιμη. Θα μου πεις τώρα τι μόνιμη. Για τον Απόλλωνα έχει μείνει ή ένα παιχνίδι ή άλλα 2-3 εφόσον περάσει. Δεν ξέρω τώρα αν θα έχει άλλο προς τον πάγκο αύριο ο Απόλλωνας Παντρών. Ο Ηρακλής, ο οποίος ταξίδεψε από χθες στην Πάτρα, σήμερα προπονήθηκε στο κλειστό που θα γίνει αύριο το παιχνίδι, στις 5 το απόγευμα το Τζάμπολ. Όλοι οι παίκτες είναι στην διάθεση του Λευτέρη Χατζηκυριακίδη και ο Κακαρούδης, ο οποίος δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου στο πρώτο μάτς λόγω τραυματισμού στην μέση. Εντάξει, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ και σήμερα κάποιες ενοχλήσεις τις νιώθει, αλλά έβγαλε κανονικά την προπόνηση και θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να βοηθήσει αύριο σε αυτόν τον τελικό ουσιαστικά κυρίως για τον Ηρακλή, γιατί ο Απόλλωνας θεωρητικά τουλάχιστον θα έχει μία ευκαιρία ακόμα αν χάσει το αυριανό παιχνίδι. Αυτά όσον αφορά το μπάσκετ, το ποδοσφαιρικό τμήμα που έδωσε σύσσωμα το παρόν την Τετάρτη στο Ιβανόφιο παίζει αύριο το απόγευμα στις 6 στον Βόλο, στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης του Βόλου, με τον νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλος, την ομάδα του Αχιλέα Μπέου, ο οποίος αιτήθηκε στην ΕΠΟ να γίνει το μάτς Σάββατο αντί Κυριακή και η ΕΠΟ χωρίς καν να ρωτήσει τον Ηρακλή, να πάρει τη συγκατάθεση του Ηρακλή, του άμεσα ενδιαφερόμενου δηλαδή, όρισε το παιχνίδι για Σάββατο απόγευμα. Τέλος πάντων, μικρό το κακό, το μάτς λίγο πολύ αδιάφορο είναι. Εντάξει, διακυβεύεται μόνο το ποιος θα τερματίσει πρώτος στον όμιλο, καθώς και ο Ηρακλής και ο Βόλος έχουν πάρει την άνοδο για την Β' Εθνική. Ο Βόλος, ο οποίος θέλει νίκη και με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά για να έχει ενόψει τελευταίας αγωνιστικής ελπίδες για την πρωτιά, καθώς είχε ιτηθεί με 2-0 στο παιχνίδι του Καφταζογλίου. Απόντες από το αυριανό μάτς είναι ο Τάι και ο Αμπάρης, ο οποίος στα δύο τελευταία παιχνίδια έπαιξε λόγω του τραυματισμού του Βοσνιάδη. Ο Βοσνιάδης, ο οποίος αποθεραπεύτηκε, αύριο θα επιστρέψει κατά τα δοκάρια. Θα είναι διαθέσιμος και ο Κριστιάνο Μεντί, ο Αφρικανός φόρο, ο οποίος για πρώτη φορά είναι διαθέσιμος στα παιχνίδια των Μπαράζ. Είχε πρόβλημα τραυματισμού, εντάξει, προφανώς δεν θα ξεκινήσει βασικός. Τώρα την θέση του Τάι στη μεσαία γραμμή, λογικά τον ρόλο του θα τον αναλάβει ή ο Παναγιωτούδης ή ο Κοστούλας. Αυτά λέει το ρεπορτάζ. Κατά τα άλλα, ο Σπύρος Παξεβάνος θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, καθώς είναι ο τελευταίος στόχος της φετινής σεζόν, είναι το να τραυματίσει και πρώτος στον όμιλό του ο Ηρακλής. Αυτά. Κάτι άλλο. Ναι, από τα εξωγωνιστικά, τώρα να πούμε ότι έγινε σήμερα επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ΓΣ Ηρακλής από ένα γυμνάσιο, από το πρώτο γυμνάσιο Τριλόφου, που από ό,τι διαβάζω και πέρυσι οι μαθητές του είχαν επισκεφτεί εκεί την περιοχή των Χορτατζίδων, Κατσάνου, Ιβανόφου και το κολυμβητήριο που είναι από πίσω, στο Top Fitness Club. Τα παιδιά κάνανε επίσκεψη και στα γραφεία του Ερασιτέχνη και στην αίθουσα των Τροπέων. Καλές κινήσεις είναι αυτές, λοιπόν, γιατί είναι και κινήσεις που πολλές φορές αποφέρουν και κέρδος όσον αφορά την δημιουργία νέων οπαδών. Και δεν το λέω αυτό μόνο για τον Ηρακλή. Όλες οι ομάδες, όταν ένα παιδί σε μικρή ηλικία το φέρνεις στους κόλπους σου, τα πρώτα του ερεθίσματα δηλαδή είναι από τη δική σου ομάδα, είναι πολύ πιο πιθανό να γραφτεί σε μια ακαδημία σου, να γίνει οπαδός ομάδας κτλ. Και σε αυτή την φιλοσοφία,
χωρίς φυσικά να είναι αυτός ο πρώτος, έτσι, ο αρχικός στόχος και σκοπός των ανθρώπων του Εραστέχνη Ηρακλή, είναι και το Ira Camp, το οποίο, στο οποίο θα δώσει το παρόν και ο, ο πρωταθλητής Κολύμβης, ο Γιώργος Ασπουγαλής, ο οποίος πρόσφατα στην γυμνασιάδα του Μαρόκου τα έσπασε κυριολεκτικά, πήρε 3 χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο, επισκέφθηκε σήμερα την μπουτίκ του Εραστέχνη Ηρακλή στο Κατσάνιο, παρέα με τον προπονητή τον Μίλτο Χαλκία, και ο Ασπουγαλής θα, είναι, θα δώσει το παρόν στο Ira Camp. Επαναλαμβάνουμε, είναι μια, ένα camp, το πρώτο camp τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, από, από ομάδα της πόλης, από 18 Ιουνίου, δηλαδή από την Δευτέρα, μόλις κλείνουν τα σχολεία που κλείνουν 15 Παρασκευή, από 18 Ιουνίου μέχρι 24, μια εβδομάδα γεμάτη, Δευτέρα με Κυριακή, από νωρίς το πρωί από τις 8 μέχρι τις 2.30 μέχρι τις 5 παρά. Όσοι γονείς δεν έχουν κάπου να αφήσουν τα, τα παιδιά τους, είναι έτσι ένα δέλερ παραπάνω, να τα πάνε, να μάθουν και κάποια αθλήματα, ή αν είναι σε μικρή ηλικία, όπως είναι, ας πούμε, η δική μου κόρη που την έγραψα, να πάρει έτσι πρώτα, κάποια πρώτα ερεθίσματα από διάφορα αθλήματα και να επιλέξει στη συνέχεια ποιο της αρέσει περισσότερο. Φυσικά δεν θα κάνουν μόνο αθλητισμό, θα έχει μέσα και βιντεοπροβολές, θα έχει και θεωρητικά μαθήματα. Θα τους μιλήσουν οι άνθρωποι και για το bullying στα σχολεία και για το ντόπινγκ, για τα ναρκωτικά κτλ. Και μέσα στην τιμή των 100 ευρώ που, που μάλιστα υπάρχει και έκπτωση της τάξης των 20%, δηλαδή 80 ευρώ, αν γράψετε το παιδί σας μέχρι την 1η του, του Ιούνιου. Οπότε για αυτά τα 80, είτε για 80 είτε για 100 ευρώ, αν συνυπολογίσεις ότι μέσα έχει πλήρη ρουχισμό, μιλάμε ότι πηγαίνεις μόνο μαγιό και σαγιονάρες, τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα, κάλτσες, παπούτσια, τσάντες, σορτσάκια, φανέλες, όλα στα δίνει ο, ο Ηρακλής. Σαγιονάρα Μιτσούκο. Μιτσούκο, ναι. Ή μπάφαλο που μας δίνουν στο στρατό, τις λαστιχένιες. Μπάφαλο! Τις πρόλαβες αυτές? Όχι. Όχι, αυτές, εντάξει φίλε, είναι, μιλάμε τρελή, μπόχα απίστευτη. και μέσω αυτά είναι και τρία γεύματα, έτσι είναι πρωινό, δεκατιανό και μεσημεριανό. Εγώ είχα πρόβλημα στο... πώς το λένε. Εγώ είχα πάρει δικές μου βασικά όταν μπήκα μέσα. Μας είχαν δώσει και αυτοί, αλλά ολοκένουργες όμως, ωραίες, δυνατές. Αλλά έχω πάρει και δικές μου. Το πρόβλημα, τη βλακή, εγώ τη μεγάλη την είχα κάνει με τα άρβυλα. Όπου πάω και παίρνω τα άρβυλα και μας δίνουν, ναι, την μπογιά. Και εγώ δεν είχα ξαναδουλέψει με τέτοια μπογιά. Εγώ ήξερα εκείνη που, που το σηκώνει το καπάκι, το ανοίξει και τα βάφει. Και βουτάω τη βούρτσα, ο βλάκα, έτσι. Παίρνω τη βούρτσα που μας δίνανε για να τα κάνουμε έτσι και την βουτάω μέσα στην μπογιά. Και γίνονται και τα τέτοια. Και πήγα τελικά όταν βγήκα από το κέντρο την πρώτη φορά και πήγα αυτές τις μπογιές που κάνουμε τα, τα μαύρα μας, τα παπούτσια, τα σκαρπίνια μας, εμείς που είμαστε οι τέτοιοι, και τα βαφέ έτσι. Αλλά παντόφυλλα μπάφαλο δεν πρόλαβα. Όχι, όχι. Λοιπόν, τελικώ στη Δανία, όποιο ασχολήθηκε, πρέπει να φάγει τρελό κουτουλίδι. Η Χόρσενς, η αδιάφορη Χόρσενς, η Ουραγός, η σοφάρη στο 96 με γκολ του Φιν Μπόκασον, το ξαδέρφο είναι, την Μπρόντμπι. Που πάει για πρωτάθλημα, 2-2 τελικό αποτέλεσμα, μιλάμε τώρα για ένα διπλό που πλήρωνε 1-30 είχε πέσει. Στα μάτς που είναι σε εξέλιξη στην Ιταλία, κυρίως πριν πάμε στο διάλειμμα των 11, καταρχήν στο Βέλγιο, Μουσκρόν Λέοβεν 5-0, Βάσλαντ Μπέβερν Κορτράικ 1-2, και στην Β' Ιταλίας αναφέρω μόνο τα μάτς που έχουν γκολ, Έμπολι Περούτζια 2-1, Μπάρι Κάρπι 2-0, Φροζινόνε Φόντζια 0-1, Σαλερνιτάνα Παλέρμο 0-1, Σπέτσια Πάρμα 0-2, Τερνάνα Αβελίνο 1-2, όλα τα υπόλοιπα μεταξύ αυτών και οι πολύ βολικές ισοπαλίες που πλήρωναν 1-70 χιε, 1-70 και 1-80, Τσεζένα Κρεμονέζε και Βενέτσια Πεσκάρενε στο 0-0. Εκτός Ιταλίας, Νότς Κάουντι Κόβεντρι 1-2, Μποέμιανς Ντάνταλκ 0-1, Κόρκ Μπρέι 2-0, Σεντ Πάτρικς Ντέρι 4-2, Γουότερφορντ Λίμερικ 2-3, Ντρόχετα Wexford Youth 1-0, UCD Athlone Town 1-0 και Φιν Χάρπς Κόμπ Ράμπλερς 0-1. Στην Ισλανδία, Κέφλαβικ Φιόλνιρ 0-1 και Βαλούρ Ρέικιαβικ Στιάρναν 0-1. Και στην Βενεζουέλα, Ανζουατέγκι Ντεπορτίβο Λαγκουάιρα 0-1. Αράγκουα Ζαμόρα 0-1. Όχι Ζαγόρα, Ζαμόρα 0-1. Και Εστουδιάντες Καράκας, εκεί που είναι η γενέτειρα του, του Αντώνη Σαριόγλου. Ναι, που τον είχαμε χθες εδώ στο στούντιο. 1-0 προηγείται η σκέτη Εστουδιάντες, χωρίς Καράκας δίπλα. Μάλιστα. Λοιπόν. 11-1. Όχι 12-1 που λέει ο Νίκος Μακρόπουλος, αλλά οργιανάει κι αυτός. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Με τη βοήθεια του Ιωάννη Ζάτσι, του καγκουρό μας, θα πάμε στο πρώτο, στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Παρένθεση εντωμεταξύ. Γιάννη, το Μάρις υπό το τρώνε.
το Μάρσιπο από το Καγκουρό. Το μπροστά, αυτό πώς το λένε, το Μάρσιπο δεν είναι. Ναι, το Μάρσιπο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που κουβαλάει... Το τρώνε, τρώγεται. Δεν ξέρω. Το Καγκουρό το τρώνε όμως. Καλά. Δεν χαρίζουν, ε. Μάλιστα. Τι κάνουν, Καγκουρό μπέργκερ. Λοιπόν, η μίχρος στο Βελιγράδι, Τσέσκα, Μόσχας, Ρεάλ Μαδρίτης, 46-47. Στον πόντο προηγούνται οι Μαδριλένοι. Δηλαδή δεν τρέπονται οι άνθρωποι, παίρνουν το καγκουρό και το ρίχνουν στα κάρβουνα. Εσύ τώρα, φίλε, αυτό πόσο γεννήθηκε αυτή η απορία. Για το αν τρώγεται η Μάρση, πώς. Θα μου βάλεις χέρι. Χέρι δεν βάζω, φίλε. Η πόρτα είναι εκεί. Η πόρτα είναι εκεί, άμα θες να φύγεις. Αλλά άμα περάσεις αυτή την πόρτα. Δεν θα ξανάρθεις. Δεν θα ξανάρθεις. Γιατί όταν φεύγει. Το πρόβατο το τρώνε ηλίκη. Λοιπόν. Παράσχος, Ολύμπου 90, διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 10 λεπτά και μετά από τις 11. Είστε συντονισμένοι φυσικά στο Λίμπερο 107,4. Είναι ο Μπαλαντέρ με τον Θανάση Κυλώνη και τον Νίκο Παπαδόπουλο πίσω από τα μικρόφωνα της εκπομπής. Ο Γιάννης Ζάτσης είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 12. 11:57. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματα στο 54526. Με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ανοίγουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές 231-0287-38 για να μιλήσουμε για αθλητικά και όχι μόνο. Άλλωστε, αυτή η εκπομπή έχει αποδείξει τόσους μήνες ότι έχει γνώσεις και εμπειρία πάνω σε πολλά θέματα της καθημερινότητας, από πολιτικά μέχρι και ερωτικού περιεχόμενου. Όπως επίσης, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε και παραγγελίες ή να κάνετε και αφιερώσεις. Εντάξει, να έχετε, υπάρχει κάποιος, ας πούμε. Παραγγελίες μουσικές, έτσι. Μουσικές, βεβαίως. Όχι μια τυροκαυτερή, μια τζατζίκη και μια ποικιλία κρεάτων για δύο άτομα. Για μένα δηλαδή. Λοιπόν, να αφιερώσετε ένα τραγούδι. Μπορεί να θέλει κάποιος να αφιερώσει, ας πούμε, ένα τραγούδι. Εντάξει. Η Ευγενία, ας πούμε, που ακούει, μπορεί να θέλει να αφιερώσει ένα τραγούδι στον Μπάμπι. Είναι και αυτό ένα πολύ πιθανό σενάριο, το οποίο μπορεί να γίνει. Και τα φιλιά μας και σε αυτήν και στον Μπάμπη, ο οποίος δεν ακούει. Λοιπόν, θα αρχίσουμε και τα στοιχηματικά σήμερα. Βεβαίως, θα αρχίσουμε και τα στοιχηματικά. Θυμίζω ανοιχτές οι γραμμές 231-0-287-888. Αλλιώς ακούτε εμένα και τον Κυλώνη να μιλάμε ή τον Κυλώνη στην προκειμένη περίπτωση να λέει μας δώσει μια καλή τριάδα να βγάλουμε κανένα φράγκο με σουκού. Λοιπόν, Τσέσκα Ρεάλ 48-47, 7,5 περίπου λεπτά πριν την λήξη της τρίτης περίοδου στον δεύτερο ημιτελικό της Ευρωλίγκα, του Final Four. Νωρίτερα η Φενέρμπαχτσέ κέρδισε με 76-67 την Τζαλγκίρις Κάουνας και προκλήθηκε στο τελικό της Κυριακής. Στα μάτς που είναι σε εξέλιξη, όπου το ενδιαφέρον εστιάζεται, στην Β' Ιταλίας που έχουμε τελευταία αγωνιστική, μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δεκάλεπτο, Άσκολη Μπρέσια 0-0, όπως και το Βενέτσια Πεσκάρα. Τσεζένα Κρεμονέζε 1-0, εδώ πάει να σπάσει μια ισοπαλία πλέον 1-70. Τσιταντέλα Προβερτσέλη 2-0 και με 10 Προβερτσέλη. Έμπολη Περούτζια 2-1. Μπάρι Κάρπη 2-0. Το γύρισε η Φροζινόνε με αυτό γκολ με το οποίο λέει, από ό,τι διαβάζω εδώ από τον φίλο τον Αντώνη, γελάνε και τα τσιμέντα. Φροζινόνε Φόντζια 2-1. Νοβάρα Βίρτου Εντέλα 0-1. Σαλερνιτάνα Παλέρμου 0-1. Σπέτσια Πάρμα 0-2. Τερνάνα Βελίνο 1-2. Βενέτσια Πεσκάρα 0-0. Στην Αγγλία Νότς Κάουντι Κόβεντρι 1-2. Στα πιο σημαντικά, τα άλλα θα τα δούμε στην συνέχεια και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Θες να ανοίξουμε, όχι βασικά όμως, Football League τώρα, τι να Football League, πεις, να είχαμε να ανοίξουμε ρε φίλε. Για άνοιξε λίγο να λοιπόν, δω, έτσι να έχω λοιπόν, μια πορεία για τις αποδόσεις. Greece, πάμε Greece. Come with me για να τη βρεις. Greece φίλε, ή αν να μιλήσεις από τον Greece, λοιπόν, θα σου μείνουν. Κάτσα, για... πάμε τότε. Πώς δεν παίξαμε αυτό το 90 του Άρης Σπάρτη ρε φίλε, πω. 3-0, εύκολο. Δεν το βλέπεις. Εντάξει, δεν το βλέπεις. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Δεν το βλέπεις, ναι, όχι, δεν το περίμενα. Δεν έλεγα ότι δεν περίμενα να κερδίσει ο Άρης. Εντάξει, για να μην παρεξηγηθώ. Βά, αλλά φίλε, δεν βλέπω. Να κερδίσει έτσι. Φαντάσου. Δεν βλέπω. Και αυτή τι θα γίνει, την τελευταία αγωνιστική. Τι έργα θα γίνουν. Μπα. Την Ben Hur. Τίποτα, ε. Πουθενά. Φρα, σε εκείνο, ψάχνω, σε εκείνο που συνηθίζει να. Δεν το έχει, δεν έχει καν κατηγορία Ελλάδα αυτήν την εβδομάδα. Σου λέει τελειώσανε. Κάτσε, ψαχτώ κι αλλού. Λοιπόν... Ελλάδα. Μπα. Δεν. Πάμε στα άλλα τότε. Δεν βρίσκω. Πάμε στα δικά σου. Λοιπόν, θα σταθώ κυρίως στα πρωταθλήματα στις χώρες όπου υπάρχει έτσι στοιχηματικό ενδιαφέρον. Γιατί, για παράδειγμα, στην Αυστρία έχουν κρυθεί τα πάντα, οπότε δεν στέκομαι παραπάνω. Είναι τα παιχνίδια ψιλοαδιάφορα. Όλα τα μάτια της νομίζω αυτή είναι τελευταία, προτελευταία αγωνιστική.
Τέλος πάντων, από ό,τι θυμάμαι την έρευνα που έκανα για την εφημερίδα τη σημερινή, την Kingbet, δεν έχει κάτι έτσι άμαν-άμαν. Στο Βέλγιο και Λεπούρι, σαν την Λόκεν την περασμένη εβδομάδα δεν υπάρχει. Έχουμε και αύριο και μεθαύριο παιχνίδια. Εντάξει, στο Βέλγιο που έχει πάρει τον τίτλο η Club Brugge και θα το πανηγυρίσει μπροστά στους οπαδούς της κόντρα στην Γάνδη, η οποία έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά να πούμε ότι αυτό είναι ντέρμπι μίσους, το Club Brugge-Γάνδη. Το Anderlecht Genk και το Σαρλερουά στάνταρ λίγη στα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουν έτσι ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές θέσεις. Λοιπόν, στην Αγγλία έχουμε τελικό κυπέλου αύριο στο Wembley. Chelsea, Man U, με ελαφρώς φαβορί την United, στο 2.70-2.75 η νίκη της. Εντάξει, αυτό οφείλεται αφενός στο πιο ισχυρό brand name που έχει διαχρονικά εν συγκρίση με την Chelsea και στο ότι συνολικά έδειξε μια καλύτερη εικόνα την φετινή σεζόν. Τερμάτισε και αρκετούς πόντους πιο ψηλά στο πρωτάθλημα. Εντάξει, βέβαια το παιχνίδι στο Λονδίνο γίνεται. Τελικώς όπου ναι, μεν έχουμε ελκυστικές τιμές στο over και στο goal-goal, άνω των δύο μονάδων και στα δύο. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι είναι τελικός και έχουμε από την μία Κόντε, Ιταλό προπονητή και από την άλλη Μουρίνιο. Δηλαδή ένα παιχνίδι που. Πόσο. 2,75 στο διπλό, 2,80 κάτι. Οριακά φαβορεί United, ναι. Εντάξει, τριπλή είναι τώρα το μάτς, είναι. Στο Wembley. Στο Wembley, ναι, εκεί που γίνονται όλοι οι τελικοί. Και όχι μόνο του FA Cup. Δεν είναι για στοίχημα, δεν είναι για τηλεθέαση. Όποιος γουστάρει, αύριο το απόγευμα. Εσύ τι θα έρθει. Στις 7 και 4. Τίποτα, φίλε. Είναι από τα παιχνίδια που με αφήνουν παγερά διάφορο στοιχηματικά. Είναι μοναδικό. Δηλαδή, ούτε σε σημείο βρίσκει αξία. Σου λέω το goal και το over πληρώνουν καλά. Αλλά με Κόντε και Μουρίνιο δεν θέλει και πολύ να ανοίξει κανένα 0-0, κανένα 1-1 ή ένα 0-0-1. Είναι μοναδική ευκαιρία για τους δύο να πάρουν ένα τίτλο φέτος. Σωστά. Ναι. Ναι. Και ήδη έχουν εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή έξοδο. Παράταση. Ναι, είναι η ισοπαλία. Παίζει δυνατά. Άλλωστε, νομίζω και την τελευταία φορά που αναμετρήθηκαν σε τελικό, το είχε πάρει η Τσέλσι στην παράταση. Η Τσέλσι με Μουρίνιο προπονητή. Ένα community shield ήταν τότε. Όχι, όχι, FA Cup. Ναι, αλλά αρκετά χρόνια πριν το είχε πάρει η Τσέλσι του Μουρίνιο τότε 1-0 στην παράταση. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως επίσης και οι τελικοί των play-off δεν έχουν. Τα μπαράζ δεν έχουν έτσι μεγάλο στοιχηματικό ενδιαφέρον. Έχουν τεράστιο ενδιαφέρον από οικονομικής και αθλητικής πλευράς. Λοιπόν, φεύγουμε την Αγγλία. Πού να πάμε. Να πάμε στη Γαλλία, όπου έχουμε τελευταία αγωνιστική. Υπενθυμίζουμε ότι αναβλήθηκε το Αζαξιό Χαύρι που θα γινόταν απόψε στην Κορσική. Δεν θα γίνει αύριο. Σίγουρα δεν θα γίνει αύριο. Αυτό διάβασα τώρα στο site της Γαλλικής Λίγκας. Και ο λόγος της αναβολής έχει να κάνει με το ντου, με το πέσιμο που έγινε από Κορσικανούς οπαδούς, που δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά, στο λεωφορείο που μετέφερε την αποστολή της Χαύρης στο γήπεδο. Τους μπλοκάρουν εκεί. Δεν μπορούσε το πούλμα να πλησιάσει το γήπεδο. Πουλμαντό. Το πούλμαντο και το μάτς αναβλήθηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας τώρα, τα μάτς που έχουν ενδιαφέρον. Καταρχήν τα εντελώς αδιάφορα είναι το Dijon Angers, που είναι αρκετά πιθανό over, όπως και όλα τα παιχνίδια τελευταία αγωνιστική, ειδικά όταν είναι και χωρίς σκοπιμότητες, είναι πιθανά over. Μάλιστα, Dijon είναι και μια ομάδα full to over. Εντελώς αδιάφορο είναι και το Nantes Strasbourg. Αυτά τα δύο είναι τα εντελώς αδιάφορα. Το Ρεν Μονπελιέ είναι ψιλοαδιάφορο, γιατί η Ρεν είναι ακραίο το σενάριο που την θέλει να χάνει την απευθείας είσοδό της στους ομίλους του Europa League. Έχει εξασφαλίσει σίγουρα παρουσία στο Europa League, είτε στα προκριματικά είτε στους ομίλους. Λογικά θα τερματίσει πέμπτη, γιατί έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Τώρα, στην μάχη της Ευρώπης, επαναλαμβάνω ότι μετά την κατάκτηση του Europa League από την Ατλέτικο, και η τρίτη θέση της Γαλλίας δίνει απευθείας είσοδο στους ομίλους του Champions League. Κάτι που σημαίνει ότι η Μονακό, που είναι αυτή τη στιγμή δεύτερη, με έναν πόντο αύριο στην Τουρά, η οποία καίγεται, η Τουρά θέλει μόνο νίκη, μπας και σωθεί, με έναν βαθμό η Μονακό εξασφαλίζει την είσοδό της στους ομίλους του Champions League για μια ακόμη χρονιά. Η τρίτη Λιόν έχει δύσκολο παιχνίδι, ναι μεν παίζει εντός έδρας, στο γήπεδο που έγινε και ο τελικός του Europa League προχθές, με την Nice, μια Nice η οποία είναι έκτη αυτή τη στιγμή και θέλει να κρατήσει την έκτη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Europa League. Τελευταίο μάτς για τον Μπαλοτέλη, ο οποίος φεύγει από την Νίκαια, από τη Γαλλία γενικότερα. Και οι δύο καίγονται. Η Λιόν με νίκη αδιαφορεί για το τι θα κάνει η Μαρσέη, από την οποία απειλείται. Η Nice και αυτή ουσιαστικά θέλει μόνο νίκη, γιατί ακόμα και η ισοπαλία να πάρει. Κινδυνεύει άμεσα από την Μπορντό κυρίως,
που την ακολουθεί στους δύο βαθμούς πίσω, όσο είναι και η Σεντετιέν. Απλά η Μπορντό έχει σχεδόν ίδιο συντελεστή τερμάτων, που είναι το νούμερο ένα κριτήριο σε ισοβαθμία στη Γαλλία, και σχεδόν ίδιο αριθμό γκολ στην επίθεση, που είναι το νούμερο δύο κριτήριο σε περιπτώσεις ισοβαθμιών. Εντάξει, το Λιόν Νις για στοίχημα δεν είναι. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, είναι και πολύ χαμηλός ο άσος, που όντως είναι φαβορή. Η Λιόν εντός έδρας είναι πολύ δυνατή. Είναι και κομπλέ, όπως και η Νις, σε γενικές γραμμές. Ένα 45 άσος, 6 πλάς το διπλό. Από όλα βγαίνει. Εντάξει, ένα απλό φαβορή η Λιόν, αλλά σε απόδοση που δεν αξίζει σε καμία περίπτωση. Όπως δεν αξίζει και ο άσος της Μαρσέγ, που υποδέχεται την Αμιάν στο Βελοντρόμ. Η Μαρσέγ που σίγουρα κουβαλάει και κούραση και απογοήτευση μετά τον χαμένο τελικό την Τετάρτη. Ο Παγιέ δεν παίζει. Α, τώρα που λέμε για Παγιέ, θα τσεκάρω μετά λίγο την αποστολή που, την προεπιλογή που ανακοίνωσε σήμερα ο Ντεσάμπ. Όχι σήμερα, χθες βράδυ θα την ανακοίνωνε. Και για να πω την αλήθεια, δεν πήρα καθόλου χαμπάρι τα ονόματα αυτών που κάλεσε. Θα το δούμε στην συνέχεια, τώρα να μην καθυστερώ. Ναι, ο Παγιέ είναι εκτός Μουντιάλ μετά τον τραυματισμό του. Αυτό βλέπω. Ναι, θα τα δούμε αργότερα, έτσι πιο εκτενώς τα... Εκτενέστερα. Ναι, Νικόλα, θα έχουμε το δω... γραμμή, βεβαίως. Έχουμε δύο γραμμές. Πάμε στο πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου, κύριε Κώστα. Τι κάνετε? Καλά, καλά εσείς. Μια χαρά. Παγιέ και Κοσελνή. Καλά, Κοσελνή είναι γνωστό από, από τον τραυματισμό του στα μάτια με την Ατλέτικο. Εκτός. Και απορώ γιατί δεν πήρε Βιερίνια ο Σάντος. Ναι, για τον Βιερίνια ήταν όντως χτύπημα για τον Βιερίνια, γιατί και αυτός πίστευε ότι θα είναι στην αποστολή. Μα δεν τον πήρε 24 παίκτες τώρα, μωρέ. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Και έκανε καλό πρωτάθλημα. Δεν είναι αυτό. Έκανε, φυσικά, εντάξει, ήταν σημαντικά στελέχη. Δηλαδή, κάποια πράγματα προκαλούν. Κάποια πράγματα προκαλούν. Ναι, δηλαδή... τώρα από ό,τι διαβάζω και όλα καζέτε μείνει εκτός Μουντιάλ. Πώς? Και ο Λακαζέτ, ο φόρτης Άρσεναλ. Ναι, και ο Λακαζέτ. Και ο, ναι, ο Ραμπιό, ο χαφτης Πάρη. Εμένα μου κάνει εντύπωση ο Λαπόρτ, ρε φίλε. Εκτός ή ναι, είναι. Εκτός είναι ο Λαπόρτ. Ξέρεις τι, έχουν αρκετούς στην άμυνα. Ναι, αλλά πήρε έναν ο οποίος δεν είναι και ιδιαίτερα γνωστός. Ποιον? Δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα. Έναν του Στουτγκάρδη πήρε, νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα αυτός είναι στόπερ ή όχι. Από τη Στουτγκάρδη? Ναι. Από τη Στουτγκάρδη και ένας από την Παρί που κι αυτός δεν είναι τόσο... Ο Κιμπεμπέ. Ο Κιμπεμπέ. Αυτός, ναι, φέτος έπαιξε αρκετά είναι παιχνίδια. Είναι καλύτερος από το Λαπόρτ δηλαδή. Εντάξει, τώρα εμείς δεν το κρίνουμε τώρα αυτό. Ο Λαπόρτ, ρε φίλε, είναι τώρα στη Σίτι, δεν είναι... Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτός ο Παγιά απώλεια είναι πάντως. Είναι απώλεια, είναι απώλεια. Θα τον έπαιρνε, δεν τραυματιζόταν. Θα τον έπαιρνε, βέβαια δεν είναι σίγουρο αν θα ήταν βασικός, αλλά θα τον έπαιρνε, θα τον έπαιρνε, ναι, ναι. Ποιον έχουν, τον Καντέ τώρα στη θέση του? Εντάξει, ο Καντέ είναι αμυντικό χαφ, ο Παγιέ είναι δημιουργικός. Ο Σταροδεκάρι. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει κάτι αναδρομές τώρα η Έτενα, φοβερές. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6.30 με 8.30, έχει φοβερές αναδρομές. Στα Μουντιάλ, ναι. Ναι, στο Μουντιάλ. Και τώρα το μόνο που μας έμεινε να δούμε είναι ο τελικός μεταξύ Λίβερπουλ Μίλαν. Ρεάλ. Λοιπόν, το άλλο Σάββατο. Το άλλο Σάββατο. Και σε λιγότερο από ένα μήνα... Σε 27 μέρες ξεκινάει το Μουντιάλ. Είπε ότι θα δείξει. Όλα θα τα δείχνει, όλα. Ναι, αλλά... Η ΕΡΤ. Εγώ τώρα... Θα δείξει και κάτι φιλικά της Εθνικής Πορτογαλίας. Πάντως είχα δει στο Καραϊσκάκη που αποκλειστήκαμε τελείως άδικα από τους Ρουμάνους τότε. Γιατί ο σχολεμένος ο Ντάνο Γεωργιάδης απέκλεισε το Δωμάζο επειδή κατέβηκε με τις φόρμες και με τις αγιονάρες. Και δεν τον έβαλε με την Ελβετία, φέραμε ισοπαλία μέσα στην Ελβετία. Θα παίζαμε στο Παγκόσμιο Κύπλο του 70. Γιατί εκείνη η ομάδα η δικιά μας με Δωμάζου Χάιντα στο κέντρο και μπροστά αριστερά, αριστερό έξερε Μποτίνος, δεξιό
Ουκούδας και Μίμης Παπαγιάννου Σιδέρης. Τα νομαδάρα εκείνη. Εκείνη ήταν νομαδάρα. Και νικήσαμε τους αετούς της Λισαβόνου της Μπεφίκα με 4-2, με Κώστα Περέιρα τερματοφύλακα, με Αουγκούστο, με Εουσέπιο, με Σιμόες, με Κολούνα. Εκείνη την ομάδα την κερδίσαμε 4-2 και προηγηθήκαμε και στην Πορτογαλία 2-0 και στο τέλος μας ισοφαρίσαν. Η μεγαλύτερη αδικία από εκείνη και φέρνουμε τελευταίο παιχνίδι στο Βουκουρέστι 2-2. 2-2 φέρνουμε τελευταίο παιχνίδι στο Βουκουρέστι. Εκείνο τον αποκλεισμό ειλικρινά τον έκλαψα. Μάλιστα. Δηλαδή δύο φορές λυπήθηκα πολύ. Μία με εκείνον τον αποκλεισμό του 70 και μία με τον αποκλεισμό, τότε πήρα και αναρωτική άδεια, τον αποκλεισμό της Βραζιλίας στον ημιτελικό από την Ιταλία, με τα γκολ του Ρώση. Ναι. Με εκείνη την Ιταλία, με τη Βραζιλία η οποία πιθανό να ήταν καλύτερη και από το 70. Με Ζίκο, με Φαλκάο, με Τζούνιορ, με Σερέζο, με Έντερ. Ισοφαρίζει 2-2 και αντί στα 10 λεπτά να κρύψουν την μπάλα, βγήκαν ξανά μπροστά τα Χαϊβάνια να βάλουν τρίτο γκολ και αποκλειστήκαν. Και πήρα, Θανάση, ναι, παιδιά, αναρωτική άδεια μια εβδομάδα, ναι, από την υπηρεσία. Μάλιστα. Δεν ήθελα να πάω να δουλέψω. Κύριε Κώστα, έχουμε κι άλλον στη γραμμή. Έχεις κάτι άλλο να... Καλημέρα μου. Ωραία. Καλώς τον Κύριακο. Πάμε λοιπόν στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Καλησπέρα. Θάνος, έχουμε ξαναμιλήσει. Γεια σου, Θάνο. Ήθελα και να πω και εγώ για το Μουντιάλ. Ναι, έχει μείνει και όλα τα ζήτη εκτός που το είπατε μετά. Τώρα, σε λίγο θα τα πω τα της Γαλλίας. Έχω και τους απόντες. Ραντιό, εντάξει, είναι πιο... Καλά, έχει και χρόνια μπροστά του, εντάξει. Ναι. Απολύει γιατί έχει Ποκμπάκαντε, έχει πολλούς πίσω. Ναι. Πάντως η Γαλλία γενικά έχει μια πολύ καλή φούρνια. Έχει, όντως. Όντως. Δηλαδή βλέπεις ποιοι παίχτες μένουν έξω και καταλαβαίνεις. Ναι, είναι μεικτοί κόσμοι αυτοί που μένουν έξω. Ναι. Αν και θα μπορούσε να, εντάξει, για μένα τώρα παίχτες τύπου Ζηρού, το Βεν και τέτοια, εντάξει, είναι... Κοίταξε πάντως, ο Ζηρού καλός ή κακός, εντάξει, προφανώς καλός ποδοσφαιριστής είναι, είναι και το βασικό φορ, ο Ντεσάμ αυτόν έχει σαν βασικό φορ και έχει δίνει το πείσμα. Ναι, αυτό λέω ρε παιδί μου ότι σαν για εθνική ομάδα δεν είναι κάτι το υπερόπλο σε σχέση, ας πούμε. Δηλαδή, σαν παίκτη με το Λακαζέτ δεν μπορείς να το συγκρίνεις. Δηλαδή, ξέρεις τι, είναι απλά από τους καλύτερους κεφαλοσφαιριστές στον κόσμο αυτή τη στιγμή ο Ζηρού. Ε, μόνο γι' αυτό, για τίποτα άλλο. Ναι. Δεν μπορείς όμως, άμα έχει τον Κλεισμάν μέσα, τι θα τον βάλει στην πτέρυγα τον Κλεισμάν. Μαζί πάντως παίζουν. Στα πιο πολλά μάτια, όταν παίζεις με 4-4-2 η Γαλλία, έχει Κλεισμάν Ζηρού μπροστά. GG. Ναι, 4-4-2, αλλά δεν μπορεί να παίξει 4-4-2, δεν μπορεί να παίξει όλα τα μάτια 4-4-2. Όχι, όλα. Εντάξει, υπάρχει και Mbappé πλέον. Γιατί και ο Mbappé δεν μένει εύκολα εκτός εντεκάδας. Εντάξει, μιλάμε, ο άνθρωπος είναι άτυπος. Εντάξει, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Έτσι, τα αλλαγή θα παίζει. Δεν νομίζω να παίζει βασικός. Γιατί δεν παίζει, δεν κατάλαβα. Μια χαρά είναι. Ο Mbappé είναι 19 χρονών. Για εθνική ομάδα τώρα αυτή η παίκτη δεν είναι. Ούτε Μαρσιάλ και τέτοιοι δεν είναι. Ο Mbappé είναι σε. Ο Μαρσιάλ έμεινε εκτός. Ναι, και αυτός έμεινε εκτός. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Θανάση, ας πούμε και εσύ. Είναι ένας 19χρονος που παίζει σε μια ωριμότητα 27. Ναι, ναι. Για μένα ο Mbappé, αν δεν έχει σοβαρό τραυματισμό στην καριέρα του και αν δεν πάρουν τα μυαλά του αέρα, μπορεί να γράψει πραγματικά ιστορία. Ο άνθρωπος έχει απίστευτα. Είναι απίστευτα πρικισμένος. Και σωματικά και σε επίπεδο τεχνικής κατάρτισης. Το βάλεις τώρα βασικό από την αρχή, δηλαδή σε τέτοια μικρή ηλικία. Καλά, εντάξει, σε κάποια μάτια δεν είναι βασικό, σίγουρα. Που να πεις, επειδή μου, ξέρω εγώ, 19 χρονών, τελέ, βάλτε μέσα. Αλλά είναι δηλαδή, παρόλο που είναι 19 χρονών, είναι ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Ταχύτατος, τεχνική, σκοράρει, είναι τεράστιο ταλέντο. Είναι πολύ καλός, εντάξει. Απλώς το, εντάξει, και εγώ το θεώρησα, δηλαδή, κακότερο να τον αφήσει το Λακαζέτ εκτός και τον Ραμπίο, ας πούμε, με την έννοια και να πάρει αυτούς, ας πούμε, που θα μπορούσε να πάρει καλύτερους, έτσι. Και ξέρεις τι θα λέγαμε άμα έφυγε άλλος εκτός, γιατί δεν τους πήρε εκείνους. Όπως επίσης και για τον Βιερίνια που είπε ο κ. Κώστας, εντάξει, δεν πήρε ούτε το Σεμέδο της Μπαρτσελόνα, έτσι. Δεν έχει αφήσει εκτός. Ναι. Δεν έχει αφήσει εκτός ο Σάντος. Θα μου πεις, έχει να πάρει. Είναι το θέμα και τι έχεις από πίσω, έτσι. Δεν είναι
ας πούμε, Αγγλία ή ξέρω εγώ, κάποια άλλη χώρα που θα του κάνουν κριτική κιόλας γιατί πήρες αυτόν και γιατί δεν πήρες τον άλλο. Είναι μια χώρα μικρή, η οποία θα και εμάς δηλαδή, η οποία έχει κάνει και τις δικές τους τις επιτυχίες, αλλά χωρίς καθόλου τέτοιο, πας χωρίς κόμπλεξ, χωρίς τέτοιο, χωρίς άγχος. Δεν είναι κάτι... Ναι. Μια μεγάλη εθνική η οποία έχει άγχος με Βραζιλία, Αργεντίνη που πρέπει να κάνει κάτι, γιατί αν δεν κάνει ξέρει από πίσω ότι θα ακούσουν τα εξαμάξεις. Και ήθελα να μου σχολιάσει κάτι άλλο. Μπάμπης. Όχι, όχι. Ναι. Διάβασα τώρα από χθες, τώρα αυτές τις μέρες, ήταν μια δήλωση που είπε, δεν θυμάμαι τώρα ποιος την είπε, ότι είναι ο τρίτος καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Ο Γκρισμάν. Ο Γκρισμάν. Ο Γκρισμάν τον πήγε για τον εαυτό του, εννοείς. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος την είπε. Και καλά, ναι, όχι ο Γκρισμάν, πάντως κάποιος άλλος. Ναι, και καλά και είπε ότι είναι τρίτος καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Ο Σιμεώνε με βοήθησε να γίνω μέσος τρεις καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Κάτι τέτοιο. Τώρα αυτός το είπε. Το είπε εντάξει, αν το είπε ο ίδιος είναι... Ακούγεται άσχημα, αλλά ότι είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Εντάξει, παιχτάρα είναι και. Είναι πολύ πιο ολοκληρωμένος σε σχέση με τα χρόνια που έπαιζε στην Σοσιαδάδ. Έχει δυναμώσει κιόλας, έχει αναλάβει ηγετικές πρωτοβουλίες. Τι ομάδα παίζει δίπλα σου, έτσι, γιατί όλοι παίζουν για σένα. Δεν είσαι ούτε στην Μπαρτσελόνα ούτε στη Ρεάλ που πρέπει να δημιουργήσεις μόνος σου. Ναι. Παίζεις σε μια ομάδα που όλοι παίζουν για σένα. Έτσι, πώς παίκτες παίζουν σε μια μικρή σε μια όχι top, όχι στο top 3 ας πούμε, ναι. Και πρέπει δηλαδή να πάει σε μια ομάδα και να δημιουργήσει, έτσι. Είναι πάντως είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πολύ καλός. Ναι, απλώς είναι άστοχη σε δηλώσεις. Εντάξει, ωραία, όλα καλά. Εντάξει, κέρδισες, ας πούμε, πέρυσι από τον κύριο Παλίδη, ιστορίες, εντάξει, θα πάει στην Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ, αλλά... Μάλιστα. Οι δηλώσεις είναι άστοχες. Ωραία. Και τελευταίο για τον Νίκο. Έλα. Για τον Νίκο. Χθες που ρώτησε τον Αντώνη για τον Άρη, άμα θα ξαναγυρίσει και τέτοια. Ναι. Το ρώτησες με την έννοια αυτό που ακούγεται πολύ στο ραδιόφωνο που θέλουν πολύ να ξαναγυρίσει ο Κούπερ και τέτοια. Ο Κούπερ και παιδιά δεν θα γυρίσει στον Άρη. Όχι, το ξέρω ότι θα γυρίσει. Ναι. Απλώς που... Εγώ δεν μίλησα. Ξέρω, εγώ... Ακούς πολύ και τον Χρήστα αυτό το πρωί που τον παίρνει ναι. τηλέφωνο και τον στέλνει μηνύματα. Αν... Χρήστα να θέλει με τον Κούπερ, αν φύγει από την ΑΕΚ, το έχει ελέγξει το συμβόλαιο και τέτοια. Στην Άρη είσαι, το περασμένο Σάββατο, έγραψα κάτι. Ο Άρης προσφάτως έκανε νέα επαφή με τον Κούπερ. Προσφάτως τι είναι. Προσφάτως δεν έχει μήνα, να το πω έτσι. Υπήρξε δηλαδή άνθρωπος του Καρυπίδη που πήρε την πλευρά του Κούπερ για να διερευνήσει λίγο, πολύ αναγνωριστικό τηλεφώνημα, για να διερευνήσει λίγο τις προθέσεις του, αλλά όπως έγραψα δεν χρειαζόταν να πάρει κιόλας, γιατί ο Κούπερ είναι δεδομένο ότι δεν θα γυρίσει στον Άρη και δεν ξέρουμε ακόμα, αυτό μας έλεγε και ο Αντώνης χθες. Δεν ξέρουμε ακόμη ποιο θα το μέλλον του. Γιατί ο Κούπερ είναι πιθανό μετά το Μουντιάλ, αν δεν συνεχίσει στην Αίγυπτο, να κάτσει να ξεκουραστεί ένα χρόνο. Και όπως μας έλεγε επίσης ο Αντώνης χθες, στην Αίγυπτο αρχίζουν να βλέπουν πάλι λίγο πιο ζεστά το ενδεχόμενο να τον κρατήσουν και μετά από το τουρνουά στα γήπεδα της Ρωσίας. Αλλά για τον Άρη θέμα δεν υπάρχει. Εγώ τον Αντώνη τον ρώτησα ως Αντώνης γυμναστή. Γιατί ο Αντώνης πλέον δεν είναι ένας μεταφραστής, είναι ένας γυμναστής. Και για να τον έχει επιλέξει και ο Κούπερ για την Εθνική Αιγύπτου, σημαίνει ότι είναι ένας πολύ καλός γυμναστής. Εντάξει. Ναι, προφανώς. Μα και εγώ το ήξερα. Πέραν όταν το είπε αυτό το πράγμα και λέω γυμναστή. Ναι. Και ο Αντώνης έχει ένα δέσιμο με τον Άρη, λίγο παραπάνω σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες που έχει αγωνιστεί. Απλά ο Αντώνης, αυτό που καταλαβαίνω εγώ και από όσο τον γνωρίζω, ρε παιδί μου, ο Αντώνης, αν γυρίσει κάποια στιγμή στον Άρη, που δεν λέω θα γίνει τώρα, εγώ την έκανα πολύ γενικά τεχνητή στην ερώτηση, θα το κάνει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Και όχι έτσι. Να πει, α, ωραία, γερνάμε. Τέλος πάντων. Ναι, μα το είπε και αυτό, εντάξει. Απλώς ναι. Ρέψαμε την έννοια, ξέρω εγώ. Όπα! Όπα. Μας έφαγε. Ο Κούπερ. Για είμα να κάνουμε ένα το. Έχεις πολλά να πεις. Εντάξει, όχι, όχι. Να δώσουμε δώσουμε ώρα μόνο. Ώρα και τα τελικά στην ναι. Ιταλία, όπου η Πάρμα επέστρεψε στην Α. Με γκολ. Άκου τώρα να δεις, φίλε, τι είναι η μπάλα, Ισοφαρίστηκε η Φροζινόνε από την Φόντζα στις καθυστερήσεις στο 90. Φεύγα, στο 90. Και η Πάρμα μετά την τεράστια περιπέτεια που πέρασε, που πήγε Δέλτα και Εθνική, που άλλαξε όνομα κτλ. Λοιπόν, επέστρεψε στην Σέριε Α. Άρα, τελικά αποτέλεσμα στην τελευταία αγωνιστική της Σέριε B.
Νοβάρα Βίρτους Εντέλα 0-1. Άσκολη Μπρέσια 0-0. Βενέτσια Πεσκάρα 0-0. Το Τσεζένα Κρεμονέζε έληξε άσος 1-0. Χ που πλήρουν 1-70. Στα υπόλοιπα τελικά Τσιταντέλα Προβερτσέλη 2-0. Έμπολη Περούτζια 2-1. Μπάρι Κάρπη 2-0. Φροζινόνε Φότζα 2-2. Από 0-1 2-1 με αυτογκόλ Μπισμπιζέ. Αλλά κάποιος που ήταν εκτός κόλπου, ο Φλωριάνο, ισοφάρισε για την Φότζα στο 89, στέλνοντας την Πάρμα στην Α στη Σέρια. Σπέτσια Πάρμα 0-2. Σαλερνιτάνα Παλέρμο 0-2. Και Τερνάνα Αβελίνο 1-2. Υπενθυμίζω νωρίτερα στην Δανία, ναι. Χόρσενς Μπρόντμπι 2-2. Άλλο κουτουλίδι αυτό, Μπρόντμπι από 0-2. Ισοφαρίσει από την αδιάφορη Χόρσενς, χάνοντας πιθανότητα τον τίτλο. Λοιπόν, θα μας δώσει τώρα ο κύριος Ζέστα, ακούσουμε την ώρα. Μόλις επιστρέψουμε, θα παραμείνουν ανοιχτές οι γραμμές. Θέλω τους μάγειρους στο ακροατήριο, επειδή το συζητούσαμε το Θανάση έξω και είχαμε ένα δίλημα. Επειδή αύριο θα κάνω σνίτσελ. Για να δεις τώρα, περίμενε. Ναι. Θέλω να μου προτείνετε με τι συνοδευτικό να τα κάνω. Επειδή δεν ξέρω με τι να τα κάνω. Αυτό απευθύνεται στους μερακλείδες του ακροατήριου. Και φυσικά και τα στοιχηματικά με την υπόλοιπη ανάλυση του κουμπονιού του Σαββατοκύριακου από τον κύριο Κυλώνη. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, Γιάννη. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στα τις Γαλλίες, την οποία αφήσαμε στη μέση, τελευταία αγωνιστική αύριο. Πάμε λοιπόν στα, έλεγα για το Μαρσέι Γαμιάν, ότι η Μαρσέι θέλει νίκη και στραβοπάτημα είτε από τη Λιόν είτε από την Μονακό, η οποία Μονακό κάνει την δουλειά της και με Χ, πέσει την Τουρά, η οποία όμως καίγεται, θέλει μόνο νίκη. Η Μαρσέι με κούραση και απογοήτευση κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε δύο παιχνίδια ομάδων που κυνηγούν το Europa League πλην της Nice, που αυτή τη στιγμή είναι έκτη. Στη Γαλλία μέχρι και ο έκτος βγαίνει ο 4 και ο 5 πηγαίνουν απευθείας ομίλους Europa League. Πιθανότητα θα είναι η Marseille και η Rennes. Ο έκτος πάει προκριματικά Europa League, θέση την οποία διεκδικούν η Nice, η Bordeaux και η Saint-Étienne. Για την Nice, είπαμε, παίζει στη Lyon, με τη Lyon να καίγεται και αυτή. Στο Metz Bordeaux, η Bordeaux παίζει στην ουραγό και υποβασμένη Μέτς, η οποία δεν λέει ότι θα κάτσει να χάσει, αλλά εντάξει και κακή ομάδα είναι και όλοι οι παίκτες σχεδόν οι βασικοί θα φύγουν, είναι γνωστό αυτό, και ο προπονητής θα φύγει. Η Bordeaux, η οποία, εντάξει, το διπλό στο 1.45 για Γαλλία δεν παίζεται. Δηλαδή και εσείς που κυνηγάτε πολύ χαμηλές αποδόσεις, βγάλετε αυτά από το μυαλό σας, είδατε τη Φροζινόνε τι έπαθε, είδατε η Μπρόντμπι τι έπαθε. Μιλάμε σημείο του 1.10 και του 1.30 σπάνε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Πάντως η Bordeaux πιθανολογώ ότι θα κερδίσει την υποβασμένη Μέτς και θα το κάνει, μάλλον θα επιδιώξει να το κάνει και με αρκετά γκολ διαφορά. Γιατί το να μην κερδίζει η Νις στη Λιόν είναι το πιο πιθανό σενάριο. Και επειδή η Μπορντό με τη Νις έχουν πάνω κάτω ίδιο συντελεστή τερμάτων, ακόμα και η ίδια επίθεση, υστερεί κατά ένα-δύο γκολ η Μπορντό και στους δύο τομείς. Η Μπορντό θα κοιτάξει να κερδίσει και με μεγάλη διαφορά τερμάτων. Άρα παίζεται και το διπλό της με handicap, που ανεβάζει την απόδοση πάνω από τις δύο μονάδες με μείον ένα. Όπως και διπλό με over 3,5 κτλ. Κάτι που λογικά θα επιδιώξει, όχι που λογικά, κάτι που σίγουρα θα επιδιώξει να κάνει και η Saint-Étienne. Η Saint-Étienne έχει αρκετά χειρότερο συντελεστή τερμάτων και από την Bordeaux και από την Nice. Η Saint-Étienne, η οποία υποδέχεται την Lille, η Lille που σώθηκε και μαθηματικά την περασμένη εβδομάδα, και ένα στοιχείο που ίσως να παίξει τον ρόλο του όσον αφορά την αντιμετώπιση, την προσέγγιση της Lille στο παιχνίδι, το αυριανό, που είναι αδιάφορο για αυτήν. Είναι ότι στον πάγκο της Λίλ κάθεται ο Κριστόφ Γκαλτιέ, ο οποίος μέχρι το περασμένο καλοκαίρι ήταν επί σειρά ετών ο μακροβιότερος προπονητής στη Γαλλία, στον πάγκο της Σεντετιέν. Λοιπόν, άρα και η Σεντετιέν λογικά θα την κερδίσει τη Λίλ και λογικά θα την κερδίσει και με αρκετά γκολ διαφορά. Εδώ μπορεί να πάει κάποιος και στο over 3,5 σκέτο ή στο άσο με over 3,5, γιατί η Σεντετιέν θέλει και αρκετά γκολ. Βέβαια, περιμένει στραβοπάτημα και από την Bordeaux και από την Nice, αλλά ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Άρα σαν πρώτη επιλογή για μένα, αν κρατούσα δηλαδή ένα σημείο απόλυτη Γαλλία αύριο, θα ήταν το διπλό της Bordeaux με handicap, με μείον ένα τουλάχιστον, που ανεβάζει πάνω από δύο μονάδες την απόδοση. Και επαναλαμβάνω ότι είναι πιθανό σενάριο να επαληθευτεί και στο παιχνίδι του Ζωφρουά Γκισάρ Saint-Étienne Lille, που επαναλαμβάνω ο Γκαλτιέ λογικά δεν θα θέλει να κάνει χαλάστρα στην αγάπη του, τη Saint-Étienne. Από εκεί και πέρα, Ναν Στρασβούργο, τελευταίο μάτς για τον Ρανιέρι, εντελώς αδιάφορο βαθμολογικά και για τις δύο. Αποχωρεί ο Κλαούντιο. Ρεν Μονπελιέ, η Ρεν είναι ακραίο το σενάριο που την θέλει να μένει εκτός ομίλων Europa League. Τουλούζ Γκινκάμπ, εδώ η Τουλούζ καίγεται. Θέλει μόνο νίκη. Και παίζει μια Γκινκάμπ η οποία φαινομενικά είναι αδιάφορη βαθμολογικά. Αλλά εντάξει, εγώ ένα 55 σημείο
Στην Γαλλία δεν παίζω, γιατί οι Γάλλοι τα πιο πολλά, όχι πάντα, και εκεί γίνονται μπισμπίζε, αλλά τα πιο πολλά τα παίζουν στα ίσα. Σημείο που έχει αξία να το κυνηγήσει κάποιο είναι το Χ στο Καεν Πάρις Ζερμέν. Η Καεν, η οποία με ένα πονταλάκι παραμένει στην κατηγορία. Πώς τα φέρνει η ζωή. Και πέρυσι, τελευταία αγωνιστική, έπαιζε με την Παρί. Πέρυσι έπαιζε στο Παρίσι. Με την Παρί να ψιλοκάνει, για να μην πω χοντρο, κάνει τα στραβά μάτια στο τελείωμα του αγώνα. Ουσιαστικά έκανε δώρο την ισοφάρη στην Καεν, η οποία Καεν, με αυτόν τον βαθμό που πήρε πέρυσι στο Παρίσι, παρέμεινε στην κατηγορία. Και φέτος τελευταία αγωνιστική παίζει με την Παρί. Εντός έδρας αυτή τη φορά. Εντάξει, η Παρί, αν το παίξει το μάτς εντελώς στα ίσα, μπορεί χαλαρά να την κερδίσει την Καεν. Αλλά εγώ θα κάνω ένα πονταρισματάκι στο Χ. Ένα Χ που την σώζει την Καεν λόγω καλύτερη. Όλοι οι στην ισοβαθμία με την Τουλούζ, η Τουλούζ ευνοείται. Η Καεν, αν πάρει το Χ, ό,τι και αν κάνει η Τουλούζ, παραμένει η Καεν στην κατηγορία. Και στο Τουλά Μονακό, επαναλαμβάνω, η Μονακό θέλει έναν βαθμό για να εξασφαλίσει τους ομίλους του Europa League. Η Τουλά θέλει μόνο νίκη, καθώς κυνηγάει την Τουλούζ. Για να... Η Τουλά βασικά κυνηγάει το να πάει στα μπαράζ παραμονής. Με τον αντίπαλο θα προκύψει από το ζευγάρι Αζαξιό Χαύρη, όποτε γίνει αυτό το παιχνίδι που αναβλήθηκε σήμερα. Αυτά είναι τα δεδομένα με την τελευταία αγωνιστική στην Α κατηγορία της Γαλλίας, στην Ligue 1 που λέμε. Στην Ισπανία η τελευταία αγωνιστική δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Εκεί έχουν κρυθεί τα πάντα. Να ρίξουμε απλά μια ματιά στο πρόγραμμα. Αύριο έχουμε Θέλτα Λεβάντε, Λεγανές Μπέτις, Μάλαγα Χετάφε, Σεβίλη Αλαβές, Λας Πάλμας Τζιρόνα, Βιγιαρεάλ Ρεάλ. Η Ρεάλ που λογικά θα παίξει με πάρα πολλές αλλαγές μια εβδομάδα πριν τον τελικό του Champions League. Το άλλο Σάββατο στο Κίεβο με την Λίβερπουλ. Ο Άουστρι Βιγιαρεάλ, από ό,τι βλέπω, ανέβηκε μια ψηλή. Πήγε κοντά στις τρεις μονάδες. Αυτό μάλλον έχει να κάνει με την ειδησιογραφία. Οπότε λογικά ο Ζιντάν πρέπει να πήρε όλους τους βασικούς στην αποστολή. Τώρα βέβαια τι ενδεκά θα κατεβάσει, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Και την Κυριακή έχουμε Βαλένθια, Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, η Ντέπορη που μας αποχαιρέτησε, Μπιλμπάο Εσπανιόλ, Ατλέτικο Έιμπαρ, εδώ κεντρικό πρόσωπο, εντάξει όλοι κεντρικά πρόσωπα θα είναι, θριαμβευτές, Europa League κτλ. Αλλά κεντρικό πρόσωπο θα είναι ο Φερνάντο Τόρες, ο οποίος αποχαιρετάει το κοινό της Ατλέτικο, η ομάδα της καρδιάς του, η ομάδα που τον ανέδειξε. Λογικά Αμερική θα πάει για τα τελευταία του ένσημα. Διάβασα σήμερα ένα σενάριο. Ναι. Που λέει ότι... Κινά. Όχι. Ότι ένα... είναι... το χαρακτηρίζουν απίθανο, αλλά δεν το αποκλείουν. Λεβαδιακό. Να τον πάρει ο... Λεβαδιακό κομπότης. Ο Τζέραλτ στους Rangers. Παπάδες θα κάνει για να πάει. 30 γκολ θα βάλει. Εύκολα. Πάντως όσοι ασχολείστε με any time scores και τα λοιπά, το να βάλει γκολ αύριο ο Τόρες είναι από τους πολύ πιθανούς σκόρες του Σαββατοκύριακου. Κάτι που ισχύει σε μικρότερο βαθμό βέβαια και για τον Αντρές Ινιέστα, ο οποίος το βράδυ της Κυριακής θα παίξει για τελευταία φορά στο Camp Nou πριν φύγει. Τελικά πού πάει αυτός, Κίνα θα πάει, γιατί μπήκε και άλλη χώρα και άλλο πρωτάθλημα μπήκε στην κουβέντα για Ινιέστα. Δεν έχασα λίγο. Έχουν τα επεισόδια. Πολλά, αλλά δεν έχει κλειδώσει ακόμα κάποιος. Ναι, πάντως και αυτός αποχαιρετάει το κοινό του Camp Nou την Κυριακή το βράδυ με αντίπολο την Real Sociedad. Εντάξει, νομίζω ότι ειδικά με κερδίσει πέναλτι η Μπάρσα θα είναι ντροπή από πλευράς Μέση ή Σουάρες να μην τον αφήσουν να το εκτελέσει ο Ινιέστα. Και αυτός είναι πιθανός για any time scorer. Κοντά στο 2+ πληρώνει και ο Τόρες και ο Ινιέστα στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Αλλά από βαθμολογικό ενδιαφέρον δεν έχει κανένα η τελευταία αγωνιστική της Primera Division. Στην Γερμανία που την προσπέρασα, καθώς η Bundesliga έχει τελειώσει, έχουμε τελικό κυπέλου και εκεί, αύριο, στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου, Bayern Μονάχου, Eintracht Frankfurtis. Εδώ κεντρικά πρόσωπα είναι δύο προπονητές. Από τη μία έχουμε το τελευταίο μάτς της προπονητικής καριέρας του Γιουπ Χάινκες, ο οποίος τελειώνει προπονητικά, από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους σύγχρονους προπονητές. Εντάξει, έχουν περάσει και τα χρόνια για τον Γιουπ, μια απόλυτα πετυχημένη καριέρα. Θέλει να κάνει το double. Απέναντί του θα έχει τον άνθρωπο που θα τον διαδεχτεί στον πάγκο της Bayern, τον Νίκο Κόβατς, ο Κροάτης, ο οποίος θα καθίσει τελευταία φορά στον πάγκο της Eintracht. Η Eintracht, η οποία και πέρσι είχε παίξει τελικό, είχε φτάσει μέχρι τον τελικό του Βερολίνου, είχε χάσει από την Dortmund με 1-2. Εντάξει, υπερέχει σε όλους τους τομείς η Bayern.
Αλλά ένας τελικός πάντα μπορεί να κρύβει εκπλήξεις. Μιλάμε τώρα για 1,25 στον Άσο και 11 πλάς στο διπλό. Να στο σε διακόψω. Λέγοντας, για να δώσουμε, έχουμε ώρα να αναφέρουμε το σκορ στον δεύτερο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκα, που διεξάγεται στο Βελιγράδι ανάμεσα σε Τσεσεκά και Ραλ. Θυμίζουμε νωρίτερα, η Φενέρ πήρε την πρόκριση επικρατώντας της Ζαλγκύρης Κάουνας. Τσεσεκά Ρεάλ 69-75, μπροστά οι Ισπανοί 5 και 10 πριν το φινάλε του αγώνα. Αχα. Είναι πολύ κοντά οι δύο ομάδες, αλλά η Ρεάλ έχει αυτό το μικρό προβάδισμα. Εδώ και ώρα είναι η αλήθεια, η ομάδα του Λάσο, για να πάρει την πρόκριση στον τελικό. Μάλιστα. Πριν φύγω από τη Γερμανία, να πω ότι τη Δευτέρα, που και γενέθλια Δευτέρα, σου φέρω κερματάκι. Κωνσταντίν και λένε οι γενέθλια. Ναι. Πού είναι, φίλε, να γενέθλια εκείνη τη μέρα δηλαδή. Φίλε, ο αδερφός μου γιορτάζει εκείνη τη μέρα. Και εμένα με γεννήσαν 21 Μαΐου. Τότε βρήκανε. Τότε ναι. Όποιος είχε γενέθλια εκείνη τη μέρα καταραμένος, γιατί τι θες να φέρω, τον λέγε. Επισκιάζει η τι γιορτή. Τι θες να φέρω, Δευτέρα βράδυ. Την παρουσία σου μόνο. Όχι. Και άμα θες, επειδή με την πάρει, ναι, πάρε και ρεπό. Όχι, ρε φίλε. Να κάτσει σπίτι με την κυρία και εκεί. Δευτεριάτικα τώρα, ρε φίλε, τώρα εντάξει. Με την κυρία και εκεί και τη μικρή. Μπαμπά, χρόνια πολλά. Μια ζωγραφιά και τέτοια. Λοιπόν, καλά, θα βρω κάτι, θα φέρω. Τίποτα να μην φέρει, Καθανάση. Εντάξει, δεν φίλε, έχουμε τώρα. Δεν φέρω τίποτα. Καλύτερα, την κάνουμε κούτρα. Λοιπόν, την Δευτέρα έχουμε την ρεβάν στο Holstein Kiel Wolfsburg. Εδώ η Wolfsburg θα κληθεί να υπερασπιστεί το 3-1 με το οποίο κέρδισε χθε την Holstein Kiel, έτσι ώστε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μέσω μπαράζ να εξασφαλίσει την παραμονή της στην Bundesliga. Και μια μέρα μετά, την Τρίτη, θα έχουμε τη ρεβάνς του Aue Karlsruhe, μάτς που έγινε σήμερα, το πρώτο μάτς στην Karlsruhe και έληξε 0-0. Φεύγουμε από τους Γερμαναράδες. Οπα. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, πάμε στην Ιταλία. Στην Ιταλία υπάρχει θέμα. Αύριο γίνεται ένα παιχνίδι. Παίζει η πρωταθλήτρια Γιουβέντους με τη Βερόνα. Δεν υπάρχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον. Αλλά φιέστα τίτλου. Α. Με πολύ μεγάλο, φυσικά, έτσι, επίτιμο, όχι προσκεκλημένο, με κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς, τον Gianluigi Buffon, ο οποίος χθες έδωσε συνέντευξη τύπου και επισημοποίησε αυτό που ήταν γνωστό, ότι αύριο θα φορέσει για τελευταία φορά τα γάντια της Γιουβέντους. Πάντως είπε ότι δεν θα παρατήσει το ποδόσφαιρο. Κάπου θα συνεχίσει την καριέρα του εκτός Ιταλίας όμως. Σήμερα δημοσιεύματα γράφανε ότι η Παρί του προσέφερε διαιτές, ναι, με αιτήσεις απολαβές 8 εκατομμύρια ευρώ. Θα πάει. Είναι και Παρίσι. Εντάξει. Και είναι και μια ευκαιρία να πάει και να πάρει το Champions League ακριβώς, όντως. Ναι, άρα θα πάει στην Παρί, φίλε. Δημοσιεύματα σου ξαναλέω. Άκτορ να δεις. Επειδή τα λήξεις με στα αντίο ποδοσφαιριστών και τα λοιπά, σχεδόν πάντα σκοράρουν τα επίτιμα πρόσωπα της βραδιάς. Ο Μπουφόν. Υπάρχει ο Μπουφόν, φίλε, που είναι τραυματοφύλακας. Δεν έχει βάλει ποτέ γκολ στην καριέρα του. Δεν έχει εκτελέσει ποτέ πέναλτι, είτε με τις εθνικές Ιταλίας από παιδες μέχρι ανδρών, είτε με την Πάρμα, είτε με τη Γιουβέντους. Μιλάμε τώρα για 23 χρόνια καριέρας. Υπάρχει εταιρεία στοιχηματική που δίνει ειδικό στοίχημα anytime scorer Buffon, αλλά με απόδοση εξευθελιστική, ρε φίλε. Δηλαδή 3,75. Όχι, ρε φίλε, τώρα μου δίνεις 3,75 anytime scorer. Τριαντάρα. Τερματοφύλακα. Μια τριαντάρα, ναι. Πάντως λέτε ότι θα κερδίσει αύριο πέναλτι η Juventus, το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό. Και το είναι και ο αντίπαλος χαμάλης, η Βερόνα πεσμένη, ναι, κτλ. Είναι και η Juventus, από ό,τι τα αποτελέσματά της έχει πολύ καιρό να πάρει για δεδομένα Juventus πέναλτι, ειδικά στο Τωρίνο. Νομίζω ότι θα το κερδίσει ένα πέναλτι αύριο και είναι αρκετά πιθανό, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, να κάνουν στην άκρη κάτι Ντιμπαλάδες και Higuaín να το εκτελέσει ο Buffon. Και το χάσει. Αλλά χάσει η απόδοση δεν αξίζει, φίλε. Πάντως το να καταλογιστεί πέναλτι στο παιχνίδι, που το προσφέρουν σχεδόν όλες οι εταιρείες, είναι κοντά στις 3 μονάδες. Ναι. Το να το βάλει είναι κοντά στο 3,5. Το να χαθεί πέναντι στο παιχνίδι είναι κοντά στο 8. Φαντάζομαι πάει ο Μπουφόν και το στείλει στα πουλιά. Πέρυσι ξέρεις τι είχε γίνει, φίλε, στο αντίο του Τότι. Που εντάξει ήταν, φίλε, φαντασμαγορικό απόγευμα. Θυμάμαι σαν ατμόσφαιρα, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς. Είχα κλάψει κανονικά δροσλό με λιγμούς που δεν είμαι Ρώμα, έτσι. Αλλά, φίλε, είχαν σκηνοθετήσει σε αυτά οι Ιταλοί είναι αύριο. Δεν νομίζω να είναι τόσο συναισθηματικά φορτισμένο ή τόσο καλά οργανωμένο. Έχω αυτή την εντύπωση. Γιατί ο άλλος δεν σταματάει την μπάλα. Ξέρεις, στη Ρώμα, ρε παιδί μου, τότε ήταν και άλλοι. Λέει, ναι, μεν και ο Μπουφόν είναι μεγάλη προσωπικότητα, τεράστια προσωπικότητα και καπιτάνο για τη Γιουβέντους. Δεν ήταν παιδί της Γιουβέ. Αλλά δεν παιδί της Γιουβέντους, ναι. Και είναι άλλη φάση, πιστεύω. Ο τότε ήταν, παιδί μου, πραγματικά ο αυτοκράτορας της Ρώμης. Ναι. Ήταν άλλη φάση. Αλλά ο τότε, ξέρεις, ήταν πέρυσι, τον είχε βάλει αλλαγή. Ήταν τελευταίο μάτς που είχαν δυσκολευτεί κιόλας πάρα πολύ να κερδίσουν η Ρώμα για να βγει στο Champions League. Και έπαιζε όλος ο κόσμος last scorer τότε, γιατί ήταν γνωστό ότι θα έμπαινε αλλαγή. Και ο Τότι μετά το παιχνίδι, λίγες μέρες μετά, είχε
αποκαλύψει ναι. ότι είχε εκμυστηρευτεί στους συμπαίκτες του ότι ναι. αν κέρδιζε πέναλτι και το εκτελούσε, με το σκορ αν, ήταν, αν είχε κρυθεί ναι. το παιχνίδι, θα το έστελνε στην κούρβα σουτ. Στην, θα έστελνε την μπάλα κατευθείαν στο, στους φανατικούς πίσω. Φαντάζομαι τι καντήλια θα έτρωγε στην, στο αποχαιρετιστήριο του παιχνίδι, έτσι. Λοιπόν, αυτά για το Γιουβέντους Βερόνα. Σε ένα παιχνίδι που λογικά θα έχει και αρκετά γκολ. Αλλά επαναλαμβάνω, εγώ μάλλον θα ποντάρω στο να σκοράρει με πέναλτι η Γιουβέντους. Κάτι που καλύπτει και το ενδεχόμενο του Μπουφόν. Γιατί μόνο μια εταιρεία βρήκα που να δίνει το Μπουφόν είναι time scorer. Αλλά ήταν εξευθελιστική απόδοση το αυτή. 3,75 για τραυματοφυλάκα. Προ Θεού. Λοιπόν, στα μάτια Κυριακή. Τζένοα Τωρίνο, τα λέμε. Μίλαν Φιωρεντίνα. Στο 1,80 ο Άσος. Φαινομενικά. Και οι δύο έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, γιατί η Φιωρεντίνα έχει ακόμα μαθηματικές ελπίδες για το Europa League, αλλά είναι μαθηματικές και μόνο, θεωρητικές. Η Μίλαν με νίκη, ό,τι και αν κάνει η Αταλάντα, εξασφαλίζει την έκτη θέση, η οποία δίνει απευθείας εισιτήριο στους ομίλους του Europa League. Βέβαια, για την Μίλαν, το να μένει για πέμπτη συνεχή χρονιά εκτός Champions League είναι too much. Αρχίζει λίγο και ξεφεύγει η κατάσταση. Γιατί μιλάμε για τη Μίλαν, για την ομάδα νούμερο 2 σε κατακτήσεις Champions League. Και μάλιστα από το πάρει Liverpool το άλλο Σάββατο, την πλησιάζει στο 1, φίλε. Πάει στα 6 Liverpool, στα 7 είναι η Μίλαν. Εντάξει. Την πλησιάζει, φίλε. Εντάξει, την πλησιάζει. Και είναι απούσα. Τη Μίλαν πότε ήταν είναι 7 απούσα... στο ΑΚΑ, ναι, με τη Liverpool. Τη Μίλαν. 7 στο ΑΚΑ, ναι, με τη Liverpool. Ναι, ναι. Με Ιντζάγκη. Λοιπόν, 1,80 ως τη Μίλαν. Νομίζω ότι η Μίλαν κουτσά στραβά θα το πάρει το παιχνίδι. Κάλιαρη Αταλάντα. Εδώ. Εδώ κάτσε τώρα λίγο να δεις. Η Αταλάντα θέλει νίκη. Η Κάλιαρη ενδιαφερόμενη είναι η Κάλιαρη. Καλιά. Μισό λεπτάκι, γιατί τώρα μου διαφεύγει ακριβώς η βαθμολογία. Κακαλιάρη. Λοιπόν, ναι, η Αταλάντα είναι στο μείον 1 από την Μίλαν. 61 Μίλαν, 60 η Αταλάντα. Η Κάλιαρη είναι στους 36. Αυτή που πέφτει τώρα είναι η Κροτόνα στους 35. Ναι, εδώ είναι αμφίπευτο το ενδιαφέρον. Ενδεχομένως, ανάλογα και με την εξέλιξη των υπολείπων αγώνων, να βολευτούν με ισοπαλία. Εντάξει, για την Αταλάντα, αν μαθαίνει κιόλας ότι η Μίλαν κερδίζει, δεν νομίζω να σχιστεί. Πάντως, εγώ δεν θα παίξω με το παιχνίδι. Εντάξει, οι τελευταίες αγωνιστικές γενικότερα είναι για live betting κυρίως. Κιέβο Μπενεβέντο. Εδώ ενδιαφερόμενη είναι μόνο η Κιέβο, η οποία βέβαια εμπολής έχει εξασφαλίσει την παραμονή της με το διπλό που έβαλε την περασμένη εβδομάδα στην Πολόνια. Είναι στους 37, στο σύντιο από την Κροτόνε και έχει αρκετές ομάδες από κάτω. Η Μπενεβέντο είναι πεσμένη, θα παίξει για την τιμή των όπλων. Στο Νάπολι Κροτόνε, εδώ γίνεται πολύ κουβέντα για αυτό το παιχνίδι στην Ιταλία, γιατί ο Κρότονας είναι γειτονική προς την Νάπολη πόλη, είναι ομάδα του Ιταλικού Νότου και η Κροτόνε, και η εντελώς αδιάφορη Νάπολη δεν αποκλείεται να κάνει κανένα δωράκι στην γειτόνισά της. Μάλιστα, κάποιοι Ναπολιτάνοι οπαδοί προέτρεψαν τους παίκτες της ομάδας τους να το δώσουν το παιχνίδι στην Κροτόνε. Βέβαια, μια Κροτόνε η οποία και διπλό να βγάλει, ενδεχομένως να μην της φτάσει. Αλλά αν βγάλει διπλό, λογικά θα της φτάσει. Γιατί έχει οι ομάδες που έχει από πάνω της, δεν γίνεται να κερδίσουν όλες. Πάντως είναι ένα πολύ υποψιασμένο διπλό σύμφωνα με τους Book. Γιατί τώρα παίζει η Κροτόνε που πέφτει στην Νάπολη, στην παραλίγο πρωταλήτρια Ιταλίας, και το διπλό δεν δίνει ούτε 6 μονάδες, κοντά στο 5,80 κινείται. Και εδώ μπορεί στο live να γίνει κανένα μπισμπιζέ. Σπαλ Σαμπτόρια, μονόπλευρο το ενδιαφέρον. Φαίνεται και από τις αποδόσεις. Στο 1,60 ο Άσος, η Σαμπτόρια είναι εντελώς αδιάφορη πλέον, αλλά ενδεχομένως να το παίξει το μάτς στα ίσα. Ουντινέζε Μπολόνια, εντελώς αδιάφορο. Εντελώς, όχι εντελώς. Εντάξει, απλά η Ουντινέζε είναι, πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια της. Λογικά και με ισοπαλία εξασφαλίζει την παραμονή. Θα πρέπει να γίνουν σημεία και τέρατα για να πέσει η Ουντινέζε μετά το διπλό που έβγαλε την περασμένη εβδομάδα. Λάτσιο Ίντερ, αυτό είναι μεγάλο παιχνίδι. Το βράδυ της Κυριακής στις 10 παρατέρατο στο Ολύμπικο. Παίζεται μια θέση στο Champions League και έσοδα minimum 40 εκατομμύρια ευρώ. Η Λάτσιο με άσοχη τερματίζει τέταρτη. Η Ίντερ θέλει μόνο διπλό, γιατί η Λάτσιο επιστρέφει εκτός απρόπτου ο Τσίρο Ιμόμπιλε, ο καποκανονιέρε της φετινής Σεριά. Από την άλλη είναι ο Ικάρντι. Ενδεχομένως στο τελευταίο του παιχνίδι με την φανέλα της Ίντερ, δεν αποκλείται να φύγει. Ειδικά μα μείνει και πάλι εκτός από τη Λίγκη Ίντερ ο Αργεντίνος, που είναι και στραβωμένος με την μη κλίση του στο Μουντιάλ από τον Σαμπάολη, δεν αποκλείται να την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Παιχνίδι που δύσκολα πιάνεται, ειδικά όταν η Λάτσιο παίζει και για δύο αποτελέσματα. Και το Σασουόλο Ρώμα είναι επίσης εντελώς αδιάφορο βαθμολογικά. Η Ρώμα έχει τερματίσει τρίτη, η Σασουόλο έχει σωθεί. Χαγαμή.
Γραμμή, ε. Μια τελευταία και να είναι σύντομο ο Αλέξανδρος λέει σνίτσελ με πουρέ, λέει, ναι, και σάλτσα μανιταριών. Συμφωνώ. Αυτό τουλάχιστον θα φάω εγώ την, λέει, την Κυριακή. Καλό, ωραίο. Ναι, το, ναι, ναι, το έχω φάει πολλές φορές, είναι όντως. Πάμε στο φίλο τελευταίο, λίγο σύντομο, γιατί κλείνουμε σε 3 λεπτάκια. Καλησπέρα. Έλα. Έλα. Πήρα να δικαιώσω τον Κιλόνι. Για ποιο, ποιο πράγμα. Είχε πει πριν κανένα μήνα ότι παίζουν σε διπλανούς ομίλους Βραζιλία και Αργεντινή. Θυμάσαι, Κιλόνι. Όχι σε διπλανούς, ναι, σε ομίλους που. Ναι. Αν τερματίσουν πρώτοι, παίζουν μόνο τελικό. Συναντιούνται. Και δεν συναντιούνται μέχρι τον τελικό. Ναι. Καλά, αυτό δεν είναι δικαίωση, ρε φίλε. Μια ματιά στο πρόγραμμα μα ρίξει των ομίλων, ναι, και τι διασταυρώσει είναι εύκολο. Σιγά τη δικαίωση. Όχι, ρε, πρέπει να σου πω το πιστεύω. Για πε, για πε. Έχει τώρα σήμερα μίλησε ο Πλατινί. Τα πάμε. Και είπε, ναι, ότι το 98, ναι, κανονίσαμε την κλήρωση. Μα αυτό ξεκίνησαμε την εκπομπή. Α, δεν το άκουσα. Συντονίστηκε πιο αργά. Ναι. Τώρα ναι, ναι, το διάβαζα. Και λέει, κανονίσαμε την κλήρωση. Για να παίξουμε τελικό με τη Βραζιλία. Φοβερό δεν είναι. Ναι. Είναι. Εντάξει, όταν το παραδέχεται ο Πλατινί, και μάλιστα αυτό που το παραδέχεται είναι ο Πλατινί, έτσι δεν είναι ο Σακαφλιάς, είναι. Απαράδεκτο. Μόνο αυτό είναι, εντάξει. Και το ποδόσφαιρο είναι μια τεράστια μπίζνα. Από το ποδόσφαιρο ζούνε πλουσιοπάροχα κιόλα πάρα πολλοί άνθρωποι στον κόσμο. Πάρα πολλοί. Και βάζω μέσα και του δημοσιογράφου. Εντάξει, όχι εμεί που είμαστε του ψίχουλου, έχει άλλου που παίρνουν χοντρά μπακύρια. Είναι τεράστια μπίζνα το ποδόσφαιρο. Οπότε κάθε τεράστια μπίζνα έχει και πολύ βρωμιά μέσα. Αυτό ήθελα να πω, δηλαδή ότι πραγματικά έχει ένα σενάριο ότι μπορεί να τους κανονίσουν να μην συναντηθούν και να πάνε τελικό. Αν και... Να τους κανονίσουν. Κοίταξε, ό,τι ήταν να κανονιστεί, κανονίστηκε τώρα. Αν τερματίσουν πρώτες και φτάσουν μέχρι τον τελικό, συναντιούνται μόνο στον τελικό. Και είναι ζευγάρι που δεν έχει παίξει ποτέ. Βραζιλία, Αργεντινή δεν έχουμε δει ποτέ σε τελικό Μουντιάλ. Κοίταξε, πολλά πράγματα μεταβγαίνουν. Παράδειγμα, αν θυμάσαι, και το, όταν η Γερμανία πώς το πήρε. Το Μουντιάλ του 6 που μετά βγήκανε... Όχι του 6, του 6 το πήρε η Ιταλία στη Γερμανία. Όχι, τη διοργάνωση. Α, πώς ξανατέθηκε, λες, ναι. Εκείνοι που δωροδοκηθήκανε, κάτι Νεοζηλανδοί και τα λοιπά και τα πανόλα, θυμάστε. Ναι, 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 ναι. Κάτι... Μα και με το κατάρτρο που θα κάνουν το επόμενο Μουντιάλ έχουν βγει αρκετά στη φόρα. Ναι, όλα μετά βγαίνουν στη φόρα. Και το άλλο πάλι είναι σωστό. Ποιο? Το 2026 θα γίνει. Το Καναδάς λέει Μεξικό για Αμερική, κάπου εκεί. Και το 2030 θέλω να το κάνω στην Κίνα. Α, νόμιζα να μιλήσει στη Σελήνη. Όχι, ρε. Δηλαδή, μετά από το 18. Καταρχήν, το επόμενο γύρο ξέρει ότι θα γίνει σε πολλές χώρες, έτσι. Ναι. Και αυτό είναι λάθος. Λάθος. Εντάξει. Και αυτοί, κοίταξε να δεις. Το πηγαίνουν με βάση το οικονομικό κριτήριο. Δηλαδή, εισιτήρια, τηλεθέαση κτλ. Χορηγή είναι όλα μέσα στο κόλπο. Από το 18 τώρα και μετά θα δει η Ευρώπη διοργάνωση το 34. Ναι. Δηλαδή τώρα είμαι 37, εγώ θα δω το 50. Θα είμαι 50 πόσο. Κοίτα, ας δούμε καμιά άλλη ανάπτυξη, οικονομική και σε κοινωνικό επίπεδο, και ας μην ξαναδούμε μεγάλη διοργάνωση. Και την αποστολή της Γαλλίας δεν την άκουσα. Κάτι θα έπεισα την πίτα, δεν την άκουσα. Λοιπόν, αποστολή Γαλλίας, Γιωρίς, Μανταντά, Αρεολά, τερματοφύλακες, Σιντιμπέ, Παβάρνα, αυτός ο Παβάρνα της Στουτγκάρης που λες, ναι, και εγώ δεν τον ξέρω καθόλου. Ιμτιτή, Βαράν, Κιμπεμπέ, Ραμί, Μεντί και Ερναντές της Ατλέτικο αμυντική. Η μέση είναι Πογκμπά, Τολισό, Ματιντή, Καντέ και Ενζονζή. Και από επιθετικούς έχει Γκρισμάν, Ζιρού, Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Τοβέν, Φεκίρ και Λεμάρ. Ο Τοβέν που σου έλεγα. Ναι, ναι, ναι. Και η backup είναι ο Μπενγεντέρ, ο Κομάν, ο Κοστίλ, ο τερματοφύλακας, ο Ντεμπουσί, ο Ντίν, ο Λακαζέτ, ο Μαρσιάλ, ο Ραμπιό, ο Σακό, ο Σίσοκο και ο Ζουμά, ο στόπερ της Στόουκ. Και να κλείσω ένα τελευταίο μισό λεπτό, μπορώ? Μπορείς, μισό όμως. Βέβαια. Να δεις, για μένα η Γαλλία είναι η άμυνα της πάντα. Το σημαντικότερο. Και επειδή δεν έχει άμυνα το 16, έχασε το τρόπαιο. Να σου θυμίσω το 98, πηγαίνει στους 16, έτσι. Δεν μπορούσε να βάλει κόλλη επιθετική και το έβαλε ο Μπλάν με την Παραγουάη. Μπλάν με την Παραγουάη, ναι, ναι. Θυμάμαι και σε ποιο γήπεδο στον Μπορντό έχει γίνει το μάτς. Ναι. Στους 8 έχετε 0-0 με την Ιταλία και το πήρε στα πέναλτι. Δεν μπορούσε, ναι, να βάλει επιθετική. Ναι. Στους 4 τους έσωσε ο Τιράμ με 2 γκολ. Ο αμυντικός. Άμπραβο, ναι, ναι, στο Σαντε Φράνς πήγε. Στο τελικό πάλι, ναι, τον γκολ το έβαλε ο Ζιντάν. 2 γκολ είχε βάλει ο Ζιντάν και ένα ο Πετή. Ο βέβαιος. 2 κεφαλιές ο Ζιντάν και ο Πετή το πλασέ που είχε βγει. Ο Ξανθός με την κοτσίδα, ναι. Την Άρσεναλ που έπαιζε. Σωστά, σωστά. Δηλαδή πάλι δεν έβαλε καθαρά μέσα επιθετικός. Που τότε, τι επιθετικούς είχε, Ανρί, Τρεζεγκέ.
Όχι, όχι. Ο Ανδρής στο Μουντιάλ του 98 δεν ήταν. Δεν ήταν. Ξέρεις ποιος ήταν βασικός φορ σε εκείνη την Γαλλία? Ντουγκαρί, Γκιβάρς και Ντουγκαρί, φίλε. Αυτοί οι δύο. Δηλαδή για Γαλλία, ειδικά ο Γκιβάρς, ποιος Γκιβάρς, φίλε. Εντάξει, ναι, ναι. Ο Μιρτσέκης. Νιουκάστλ έπαιζε. Είχε μια γυναίκα 20 χρόνια μεγαλύτερη. Τη θυμάστε γυναίκα του? Όχι, δεν θυμάμαι, όχι. Πάτε να τη δείτε. Άμα θυμάμαι, ρε φίλε, και την γυναίκα του Κιβάρ. Είναι σαν αυτό που λέει ο Χατζηχρήστος. Λέει να ντραπώ, εκείνο τέτοιο. Όχι, ρε φίλε, να ντραπώ εκείνο που του χρωστάω, λέει, ένα αφέσει μέχρι επάνω. Για τον Πλάτανο. Τη θυμάστε την Ατάκα. Μακρυκοστέ Κοντογιώργηδες. Δεν τη θυμάσαι. Μερικές γυναίκες θεματικές δεν θυμάμαι. Παράδειγμα, τη γυναίκα του Μάρτιν Ντε Μικέλης του Αργεντίνου. Δεν θυμάμαι, θυμάμαι, όχι. Πάτε να τη δεις, το 2010. Δεν θυμάμαι, όχι. Το θυμάσαι τον Ντε Μικέλης? Τον Ντε Μικέλης το θυμάμαι, τη γυναίκα του δεν θυμάμαι. Πάτε και να με θυμηθείς. Θυμάμαι τη θεία του Ντε Μικέλης. Από το σώμα του πατέρα του. Λοιπόν, άντε. Είναι μερικές περιπτώσεις θεματικές που τις θυμάσαι. Εντάξει, όντως, όντως. Ναι, ναι. Λοιπόν, και ο Μακαρίτσο Ανδρή Μισελ πιέρει στον Άρχη γυναικάρα. Ελά, Ανδρή Μισελ, κύριο. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε και σε ποιο μοντιάλ ήταν, ρε? Στο 86 ήταν. Λοιπόν, είπες για μισό λεπτό και έχουμε μιλήσει για όλους τους μακαρίτες τώρα. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλό σου κου. Λοιπόν, και κάπως έτσι. Κάπως κλείνουμε έτσι την εκπομπή της Παρασκευής και την τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Ελπίζουμε να περάσατε καλά. Εμείς περάσαμε καλά. Πολύ ωραία, φίλε. Εξαιρετικά. Καλά, εξαιρετικά. Παράσχος. Παράσχος Ολύμπου 90, κυρίες και κύριοι. Εγγύς. Μέσα στο κέντρο, στην καρδιά της πιο όμορφης, της πιο ερωτικής. Των Βαλκανίων. Πόλης του κόσμου. Του κόσμου, Βαλκανίων, έτσι. Τα κάστρα της με το λευκό της, τον πύργο. Αλλά. Λοιπόν. Καλά, ναι. Κλάψαμε. Τα παίρνω τον μπουτάρι. Εντάξει, κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτή. Έτσι είναι. Είναι μια ερωτική πόλη. Η πιο όμορφη πόλη του κόσμου. Ωραία πόλη έχουμε. Είναι το μια λέω, πόλη. Αλλά εντάξει, του κόσμου να μην τρελαθεί. Λοιπόν. Θα βρείτε ότι χρειάζεστε σε υδραυλικά είδη για το σπίτι σας, το μαγαζί σας, το γραφείο σας, στον Παράσχο. Ακολουθεί Midnight Express, Στέφανος Σωτηρόπουλος, κόλλο του Πιτελίου. Όλο το κρου είναι εδώ για να σας κάνει παρέα. Κρου Αλεξάνδρα. Κρου Αλεξάνδρα. Εμείς θα πούμε ξανά Κυριακή. Κυριακή 5 η ώρα, Άρης Πανσεραϊκός, στο αντίο του Ντάρσι Ντόλτσε Νέτο. Λοιπόν, Ντόλτσε είναι το μεσαίο. Ντόλτσε, ναι. Τελικός. Ναι, ναι. Ντάρσι Ντόλτσε Νέτο. Λοιπόν, και ως μπαλαντέρ φυσικά την Δευτέρα που γιορτάζει όλη η πόλη με τα γενέθλια του Θανάση Κυλώνη, λίγο μετά τις 10. Έχουμε κόστιδες, έχουμε και κόστιδες και ελένες. Και ελένες. Έχουμε μπόλικο πράγμα. Σε μια εορταστική Δευτέρα θα τα πούμε ξανά τότε λίγο μετά τις 10. Μαζί μας και ο Γιάννης Γιάτσης. Ο Γιάννης Γιάτσης, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας συντρόφευσε και αυτό το βράδυ και μας ανέχεται με τις παραξενιές μας, Γιάννη αδελφέ μου. Λοιπόν, θα σας έχουμε και την επόμενη εβδομάδα. Ωραία, λοιπόν. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.